έκδοση παρουσίασης του νέου βιβλίου του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου και ο κλήρος έπεσε στα δάκρυα, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Γρηγόρη, οι οποίες στηρίζουν πάντα το καλό βιβλίο και από παράδοση αρκετών δεκαετιών στον χώρο. Είχα την χαρά να είμαι ο επιμελητής της έκδοσης και ως εκ τούτου διάβασα αρκετές φορές το βιβλίο μέχρι το τυποθήτο και το διαβάζω για μια ακόμη φορά στο ραδιόφωνο όσοι ακούτε. Ειλικρινά δεν το χορταίνω. Δεν είναι εύκολο βιβλίο, δεν εννοώ ότι είναι δυσνόητο. Είναι βιβλίο που γράφτηκε με πολύ πόνο, με ερωτήματα που δεν έχουν εύκολες απαντήσεις και γι' αυτό δεν μπορεί και να διαβαστεί εύκολα. Όταν το διαβάσεις και το ξαναδιαβάσεις, καταλαβαίνεις ότι δεν το κατέχεις, αλλά σε κατέχει αυτό. Πέραν της εισαγωγής, το βιβλίο έχει 8 κεφάλαια και έναν σύντομο επίλογο. Σχολιάζονται 7 κινηματογραφικές ταινίες, ενώ υπάρχει και ένα εκτενές επίμετρο για μία από αυτές. Δεν είναι μόνο καρπός ατομικής προσπάθειας του συγγραφέα, αλλά αποτέλεσμα και συλλογικό, αφού οι ταινίες αυτές προβλήθηκαν και συζητήθηκαν με νέους της ενορίας του πατρός Βασιλείου. Για τον πατέρα Βασίλειο, ο κινηματογράφος και γενικότερα η τέχνη εμπεριέχει πολλά από τα στοιχεία της πίστης. Την πνευματικότητα, τη σοβαρότητα, την εσωτερικότητα και το δεσμό με τα μύχια της ψυχής, όπως λέει ένας λογοτέχνης. Ο συγγραφέας αφήνει να εννοηθεί ότι όλα αυτά τα στοιχεία της πίστης που τα βρίσκει κανείς στην τέχνη, δεν τα βρίσκεις εύκολα στον εκκλησιαστικό χώρο σήμερα. Μπορείς να βρεις άνετα πολλή λατρεία του παρελθόντος, παραδοσιακούς χορούς, Βυζάντιο, εθνικισμό, φόβο για την ανανέωση και το καινούργιο και πάει λέγοντας. Ο ίδιος θέλει να συναντηθεί με την πίστη και μέσα από τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, την ποίηση, όπως φαίνεται στις σελίδες του βιβλίου. Η τέχνη για τον πατέρα Βασίλειο εκβάλλει σε έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής που η πίστη μπορεί να διαλεχθεί γόνιμα μαζί του. Εν προκειμένου, δεν βλέπουμε μια ταινία για να περάσουμε ευχάριστα την ώρα μας ή μόνο για την τέληψη των αισθήσεων, αλλά επειδή το κινηματογραφικό κάλος έχει πολλά να μας πει για την αλήθεια της ζωής και την υπέρβαση του θανάτου. Τελειώνοντας αυτή την εισαγωγή, να θυμίσω ότι η 27η Ιανουαρίου είναι η ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Ήταν 27 Ιανουαρίου του 1945, όταν ο Σοβιετικός στρατός μπήκε στο Auschwitz, απελευθερώνοντας τους τελευταίους επιζώδες κρατούμενους. Εβραίοι, Ρωμά, ομοφυλόφιλοι, άτομα με ειδικές ανάγκες ή κρατούμενοι που υποχρεώθηκαν σε αναγκαστική εργασία είχαν ζήσει τη φρικαλαιότητα του Auschwitz. Πάνω από 1.000.000 Εβραίοι έχασαν τη ζωή τους εκεί. 2 κεφάλαια του βιβλίου σχετίζονται με το Auschwitz. Πρόκειται για την ταινία «Ο γιος του Σαούλ» και το επίμετρο για αυτή την ταινία. Αλλά και ολόκληρο το βιβλίο σχετίζεται με τη μνήμη του Ολοκαυτώματος. Η απουσία του Θεού, με την οποία αναμετριώνται ο συγγραφέας, οι θεατές και οι συντελεστές των ταινιών, ήταν εκοφαντική στο Auschwitz. «Τον Θεό δεν τον είδαμε στα στρατόπεδα», λέει ο Άρον Άπελφελτ, «δίκαιους όμως είδαμε». Ο παλαιός εβραϊκός μύθος, που λέει πως ο κόσμος εξακολουθεί να υπάρχει χάρη σε μερικούς ευάριθμους δίκαιους, είναι το ίδιο αληθινό σήμερα όπως ήταν άλλοτε. Δεν μπορώ παρά να σημειώσω την ευχάριστη έκπληξή μου που ένας Έλληνας χριστιανός και ιερέας αφιερώνει τόσες σελίδες στο θέμα αυτό. Θα αρχίσουμε την σημερινή εκδήλωση με ένα δεκάλεπτο βίντεο σχετικό με το βιβλίο και το περιεχόμενό του.
στο συνθέτη. Εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξεχωριστή χαρά μου να βρίσκομαι απόψε εδώ ανάμεσα σε εκτός φίλους για ένα τόσο ενδιαφέρον βιβλίο όπως είναι αυτό το βιβλίο του πατρός Βασιλείου. Έφτασε ένα γράμμα στο σπίτι μαζί με το βιβλίο. Ήταν μεγάλη έκπληξή μου και μεγάλη χαρά μου διότι 17-18 χρόνια, θυμάμαι, τόσο πρέπει να είναι. Είναι που πέρασαν από τότε που θέλησα να βάλω το μάθημα θεολογική κινηματογράφος στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος των θεολογικών σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όταν το έβαλα, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν, χάρηκαν πολύ, πανεπιτέλους κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, αλλά και κάποιοι οι οποίοι συνεπείς στην μεθοδολογία της εσωστρέφειας θεώρησαν ότι είναι αδύνατο να γίνει θεολογία με τον κινηματογράφο, όπως στο παρελθόν θεώρησαν ότι είναι αδύνατο να γίνει θεολογία με το τραγούδι, με την ποίηση, με τη μουσική, ό,τι έχει σχέση με την τέχνη. Βέβαια, δεν ήταν η πρώτη φορά που αυτό ακούγονταν στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, αυτή η μορφή εννοώ, διότι και παλιότερα όταν οι δάσκαλοι μας θέλησαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο, αντιμετώπισαν και αυτοί προβλήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Θυμάμαι κάποτε ένας συμφοιτητής μου, προχωρούσαμε στον διάδρομο του τρίτου ορόφου της Θεολογικής Σχολής, αυτός ερχόταν από την απέναντι πλευρά, ένας μεγάλος διάδρομος και εγώ από την άλλη, σκοτεινό στη μέση. Με διάφορες χειρονομίες μου φώναζαν, πλησίασαν, μου λέει δεν είναι δυνατόν, δεν είναι σχολή αυτή, δεν μπορούμε να σωθούμε. Είπα βέβαια ότι δεν πάμε σε μια θεολογική σχολή για να σωθούμε, η Εκκλησία σώζει. Έτσι, η θεολογική σχολή γράμματα μας μαθαίνει, τουλάχιστον αυτό παλεύει να κάνει. Και του λέω γιατί τι έγινε, μου λέει καλά τώρα είναι πράγματα αυτά με τα τραγούδια, να κάνουμε θεολογία. Κουβαλώντας μέσα μου και την φύση του μουσικού, αισθάνθηκα κάπως περίεργα και του είπα ότι ξέρεις πώς είναι δυνατόν να κάνουμε ζωή και θάνατο με τα τραγούδια και δεν μπορούμε να κάνουμε θεολογία. Με τραγούδι ξεκινάει η ζωή μας, με τραγούδι τελειώνει και ενδιάμεσα έτσι πορεύεται. Θέλω να πω δηλαδή και ο πατήρ Βασίλειος αυτό λέει με ξεχωριστό τρόπο στο βιβλίο του, πραγματικά με ξεχωριστό τρόπο, ότι υπάρχει μια φοβία απέναντι στον πολιτισμό. Μια δισκαψία, μια άρνηση και τελικά μια εναντίωση. Και έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά προκύπτουν από την αδυναμία μας να κατανοήσουμε ότι υπάρχει και ένας κόσμος πέρα και έξω από τον κόσμο της Εκκλησίας, ο οποίος αγωνιά, πονά, ζει, ερωτεύεται, πεθαίνει, πονάει, βασανίζεται, αγωνίζεται. Έχουμε μια αίσθηση αποκλειστικότητας. Αυτό που κάνει ο πατέρα Βασίλειος, νομίζω, με αυτό το βιβλίο. Ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια που έχω την αίσθηση ότι στοχεύει στη διεύρυνση με κάποιον τρόπο των θεολογικών πηγών. Εμείς θεωρούμε εδώ και πολλά χρόνια ότι θεολογικές πηγές είναι η βίβλος, οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, τα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας, τα μνημεία του πολιτισμού, η αρχιτεκτονική ζωγραφία κλπ. Και όντως έτσι είναι. Αλλά νομίζω ότι αυτά μπορούν να ανανεώνονται και η Εκκλησία έχει τη δύναμη την προσλητική. Έτσι ώστε να φέρνει εντός συνεχώς καινούργιες πραγματικότητες, γλώσσες καινούργιες. Ο κινηματογράφος είναι μια γλώσσα κυρίως, με τις οποίες μπορεί να δώσει καινούργια πνοή στο σώμα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ζούμε σε ένα εντός ενός κόσμου που αλλάζει και μας αλλάζει.
Και εμείς με τη σειρά μας, όπως σημειώνει ο εξυγέλευτος Γουέντελ Μπέρι, αλλοιωμένοι από την αλλαγή, εφόσον βγαίνουμε γυμνοί στον καιρό και αισθανόμαστε στο πάσχον σώμα τα φαινόμενα αυτού του καιρού, τον αλλάζουμε. Και τούτο είναι ένα παιχνίδι αέναο, που πηγεί η ζωή και κομίζει νόημα στην ύπαρξη. Αλλαγή λοιπόν. Πώς αλλάζει κανείς και τι είναι αυτό που αλλάζει και γιατί αλλάζει και με ποιον τρόπο αλλάζει. Αλλάζει όταν μπορεί και προσλαμβάνει τα φαινόμενα του καιρού και των τεσσάρων εποχών. Αλλάζει όταν κλονίζεται, όταν διαλύεται για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Και ο κλήρος έπεσε στα δάκρυα». Ο υπότιτλος «Ο κινηματογράφος απουσίας του Θεού σε θεολογική παρακολούθηση». Αρκετά σχόλια για τα δάκρυα, αρκετά παραθέματα από την ποιήση, τη λογοτεχνία, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Όταν ήρθε στα χέρια μου, το μυαλό μου πήγε σε δύο εικόνες. Η μία είναι εκείνη που ασκητής ομιλεί για την καρδία, η οποία έχει μέσα της ελεημοσύνη. Ποια είναι η καρδιά η οποία έχει ελεημοσύνη? Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, και είναι μια καρδιά η οποία φλέγεται για τα όρνια, τα πτηνά, τον άνθρωπο, την κτήση και αυτόν τον ίδιο τον διάβολο. Και όταν αυτό συμβαίνει, αναβλύζουν από μέσα του τα δάκρυα στα μάτια. Και εύχεται για όλη την κτήση. Η δεύτερη εικόνα, αυτή των συναξαριών μας που συχνά πυκνά συναντούμε, πάντα μου άρεσε πάρα πολύ όταν διάβαζα ότι τα δάκρυα είναι αυτά τα οποία γεωργούν την έρημο. Δηλαδή έχουν αυτή τη δύναμη, τα δάκρυα, σταγόνες νερού είναι, να γεωργήσουν μια σκληρή έρημο και να δώσουν ύπαρξη και δυνατότητα ύπαρξης πάνω σε αυτή την έρημο. Άρα λοιπόν τα δάκρυα έχουν δύναμη, αλλά από την άλλη πλευρά θέλουν και θάρρος. Θέλουν πολύ θάρρος. Ξέρετε τα γνωστά των παραδόσεών μας και της κουλτούρας μας, οι άνδρες δεν κλαίνε και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι όσοι ζουν κλαίνε, όσοι υπάρχουν κλαίνε. Αν η καρδιά βαλά μέσα της αυτή τη δύναμη της ελεημοσύνης και αν έχει αυτή την ευαισθησία, την Αγία ευαισθησία, την Αγία των Αγίων, έτσι θα έλεγε Άγιος Πορφύριος, τότε νομίζω ότι καταφεύγει στα δάκρυα, δεν μπορεί παρά να υπάρχει με τα δάκρυα και δια των δακρύων. Ξεκινάει το βιβλίο, δεν θα είμαι αναλυτικός, σημεία παίρνω και μικρά σχόλια θα κάνω. Με ένα εξαιρετικό ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη, θα σας το διαβάσω, περίπατος από το 1960, με τίτλο «Το πρωί και το βράδυ». Το πρωί βλέπεις το θάνατο να κοιτάζει από το παράθυρο τον κήπο, το σκληρό πουλί και την ήσυχη γάτα πάνω στο κλαδί. Έξω στον δρόμο περνάει το αυτοκίνητο φάντασμα. Ο υποθετικός σοφέρ, ο άνθρωπος με τη σκούπα, τα χρυσά δόντια, γελάει και το βράδυ στο κινηματογράφο βλέπεις ό,τι δεν είδες το πρωί. Το χαρούμενο κυπουρό, το αληθινό αυτοκίνητο, τα φιλιά με το αληθινό ζευγάρι, ό,τι δεν αγαπάει το θάνατο. Κινηματογράφος. Έχουμε μια αντιστροφή εδώ. Συνηθίζουμε να λέμε ότι στον κινηματογράφο δεν βλέπουμε το πραγματικό, αλλά αυτό που ευχόμαστε, αυτό που θα θέλαμε, αυτό που θα έρθει, ενώ αυτό που μας συμβαίνει καθημερινά είναι το πραγματικό. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή που μου θυμίζει λιγάκι Νίκο Γκαβριήλ Πεντζίκη, ότι αυτό που εμείς ονομάζουμε καθημερινό, την αμεσότητά μας, είναι η συνήθειά μας, η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά η πραγματικότητα είναι η αμεσότητα που ξεπερνάει την καθημερινότητα ως πραγματικότητα. Άρα εδώ τι έχουμε, έχουμε ένα βλέμμα, μια ματιά. Αυτό μας λέει ο Σαχτούρης, αυτό λέει και ο Γέροντας Πορφύριος. Πολλές φορές περνάμε έναν δρόμο και δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε 10-20 χρόνια και κάποτε σηκώνουμε το κεφάλι μας και βλέπουμε κάτι που πάντα υπήρχε εκεί, αλλά εμείς δεν το βλέπαμε. Άρα ποιο είναι το πραγματικό?
πραγματικό. Αυτό που βλέπαμε επί 20 χρόνια, αυτό πραγματικά υπάρχει. Λέει και πάλι ο Μπεντζίκης ένα ανέκδοτο κειμενό του, γραμμένο στη Βέρεια και για τη Βέρεια. Κατέβανα κάποτε, λέει, με έναν ασθενή στο μυαλό άνθρωπο, επιληπτικό, Γιώργιος Γελίνης με το όνομα. Και το ρωτούσα, λέει ο Μπεντζίκης, διάφορα πράγματα, γι' αυτός κάποια στιγμή με σταματάει και μου λέει, Κερνίκο, πότε κάνουμε το σταυρό μας? Όταν μπαίνουμε, λέει, στην εκκλησία, στις λαχέρνες, ή όταν το βλέπουμε πραγματικά μπροστά μας? Βέβαια ήταν επιληπτικός. Δηλαδή όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, όταν το βλέπουμε το σταυρό, καταλαβαίνετε τώρα την έννοια του πραγματικού, πώς ξεκινάει το πράγμα. Άρα λοιπόν ο κινηματογράφος εμφανίζεται σε αυτό το βιβλίο σαν μια διαδικασία πραγματικού, αληθινού, όχι απλά μιας μυθοπλασίας ή μιας πραγματικότητας που θα θέλαμε ή απλά μιας περιγραφής, είναι κάτι περισσότερο. Και βεβαίως αυτός ο κινηματογράφος με τον οποίο ασχολείται το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ο κινηματογράφος της απώλειας και της απουσίας, της απώλειας του προσώπου του αγαπημένου, των αγαπημένων προσώπων, του προσώπου του Θεού. Και βεβαίως της απουσίας, και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα της θεοδικίας, το επιπλέον πρόβλημα, γιατί ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά που επιτρέπει και κυρίως γιατί επιτρέπει την δικιά του απουσία από τα πράγματα. Πριν πάω σε μία και μόνη ταινία, στην οποία θα μείνω για να πω κάποια σχόλια, την οποία ξεχωρίζω για πολλούς λόγους από τις άλλες, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για τον κινηματογράφο έτσι όπως κατανοείται σήμερα και όπως και εμείς μπορούμε να το κατανοήσουμε, αλλά βεβαίως και για την, και για τον πολιτισμό. Συχνά πυκνά αυτό που είπα πριν, θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι κάτι απέναντι στην Εκκλησία, απέναντι στην πραγματική ζωή. Εμείς και ο πολιτισμός δηλαδή. Και δημιουργείται μια μόνιμη σύγκρουση, ξεχνώντας ότι τα μέλη του εκκλησιαστικού σώματος και η Εκκλησία είναι ούκακτο του κόσμου, αλλά και εν το κόσμο. Παίρνουμε το μισό, αφήνουμε το άλλο μισό και δεν λέμε κουβέντα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε ένα εκπληκτικό κείμενό του, όταν αναφέρεται στο κατοικώνα και στο καθομοίωση, λέγει ότι το κατοικώνα των ανθρώπων είναι υπέρτερο του κατοικώνα των αγγέλων. Όχι των αγγέλων υπέρτερο του κατοικώνα των ανθρώπων, αλλά των ανθρώπων υπέρτερο του κατοικώνα των αγγέλων. Γιατί ο άνθρωπος έχει σώμα, άρα έχει το αισθητικό και μπορεί και δημιουργεί. Ενώ οι άγγελοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν πολιτισμό. Γράφει λοιπόν μόνη γαριμή των κτισμάτων απάντων προς τον ερώτε και λογικό και το αισθητικό έχουμε. Ο το λογικό συνημένο είναι πεφικός, τεχνώντε και επιστημών και γνώσεων εξέβρε πολυειδέστατων πληθύν. Γεωργείται και οικοδομεί και προάγει εκ μη όντο ή και μη εκμηδαμός όντο του το γαρθεού, μόνο παρέσχε το ανθρώπο. Δηλαδή, με άλλα και απλούστερα λόγια, ο άνθρωπος είναι κύτερος στον Θεό, είναι δυναμικότερο το κατοικώνα του και το καθομοίωση, διότι μπορεί και δημιουργεί πολιτισμό. Όπως ο Θεός μπορεί και δημιουργεί του μη όντως, ως πραγματικός δημιουργός. Άρα το κατοικώνα και το καθομοίωση σχετίζεται με τη δημιουργικότητα πρωτίστως κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά. Και αυτό δεν είναι λίγο πράγμα. Τώρα, κάποιες σκέψεις για την σχέση θεολογίας και κινηματογράφου, ειδικότερες σκέψεις. Τονίζεται με έμφαση στο βιβλίο ότι δεν ενδιαφέρει την εργασία πάρα πολύ η τεχνολογία, για να το πω έτσι, το πώς του κινηματογράφου, αλλά κυρίως μια οντολογία η οποία βρίσκεται εντός των ταινιών και η οποία διακονείται με συγκεκριμένες τεχνολογίες. Κάποιοι βέβαια από τον χώρο του κινηματογράφου, αρκετοί, θεωρούν ότι οι ερμηνείες, οι θεολογικές του κινηματογράφου είναι προβληματικές, διότι αγνοούν ακριβώς τα τεχνικά στοιχεία του κινηματογράφου, τα οποία δεν είναι εξωτερικά στοιχεία, αλλά σχετίζονται με αυτή την οντολογία. Όπως για παράδειγμα, αν βάλουμε σε διάλογο τον κινηματογράφο, μια κινηματογραφική ταινία με μια θεία λειτουργία, θα πρέπει να πούμε ότι
η ναοδομία, η μουσική, η ζωγραφική, η κίνηση παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην αποκάλυψη του μυστηρίου, αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχει και μια οντολογία, έτσι, μια θεολογία, κάτι το οποίο κινεί όλη αυτή την τέχνη και όλη αυτή τη δημιουργικότητα και ίσως και το αντίστροφο. Άρα λοιπόν τεχνολογία και οντολογία σε έναν ουσιαστικό διάλογο προκειμένου να αποκαλύψουν αυτό που πρέπει να αποκαλυφθεί. Βεβαίως είναι λογικό ένας θεολόγος να μην μπορεί να μείνει στα τεχνικά στοιχεία διότι δεν υπάρχει γνώση, άρα επιλέγει τον κινηματογράφο ως μια γλώσσα η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη πραγμάτων που με άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό δυνατό. Συνηθίζω να λέγω ότι ίσως ο κινηματογράφος, αν ζούσαμε σε μια εποχή όπου κατανοούσαμε τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο, θα μπορούσε να είναι μια νέα γλώσσα για την Εκκλησία, μια νέα εικόνα για την Εκκλησία. Όταν εισήλθαν οι εικόνες στην Εκκλησία, υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις. Όταν μπήκε η μουσική στην Εκκλησία, επίσης πολλές αντιρρήσεις. Μην ξεχνάτε ότι η μουσική μπήκε επειδή ο Άριος χρησιμοποίησε τη μουσική για να διαδώσει το δόγμα ότι η Εκκλησία αναγκάστηκε να φτιάξει την ινολογία της. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Άριο. Άρα λοιπόν, όχι ως εργαλείο, δεν ομιλώ για την εργαλειοποίηση του κινηματογράφου, αλλά ως γλώσσα, ως τρόπος, ως όχημα. Όπως για παράδειγμα είναι αισθήσεις με τις οποίες η ύπαρξη βγαίνει στον κόσμο προκειμένου να ανακαλύψει, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τον εντός αυτού του κόσμου κεκριμένο Θεό. Ο κόσμος δεν είναι εκτός του Θεού, δεν είναι εκτός του κόσμου. Μέσα από τον κόσμο είναι και καβαλάει, λέει, η ψυχή της αισθήσης, την κοινοχήματος, για να βγει στον κόσμο, να ανακαλύψει εντός του κόσμου τον κεκριμένο Θεό και να επιστρέψει για να δημιουργήσει την ενότητα της ύπαρξης. Άρα λοιπόν υπάρχουν αναλογικά παράλληλα ανάμεσα σε μια θεία λειτουργία, για παράδειγμα, και έχουν γραφτεί αυτά τα πράγματα και σε μια κινηματογραφική ταινία, ίσως και για έναν περαιτέρω λόγο, διότι και η θεία λειτουργία αλλά και ο κινηματογράφος χρησιμοποιούν σχεδόν το σύνολο των τεχνών για να αποκαλύψουν την αλήθεια τους. Δεν είναι απλά λογοτεχνία, δεν είναι ποιήση, δεν είναι μία τέχνη, δεν είναι μουσική, αλλά είναι ένα πλήθος τεχνών. Και όλα αυτά λειτουργούν υπέρ του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα λοιπόν και στη θρησκεία και στο φιλμ, συνηθίζουν να λένε οι ειδικοί, είναι ένας ξαναδημιουργημένος κόσμος. Ένας κόσμος αναδημιουργίας, ένας κόσμος φαντασίας, ένας κόσμος εντός του οποίου μπορούμε να ζήσουμε και εντός του οποίου ευχόμαστε να ζήσουμε. Η είσοδος ουσιαστικά σε μια μεταμορφωμένη πραγματικότητα. Βέβαια θα πούμε, θα ρωτήσει κάποιος σε ποιο κινηματογράφο αναφερόμαστε. Μιλάμε για ένα χριστιανικό κινηματογράφο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι. Οι ταινίες που έχουν επιλεγεί δεν είναι αυτές που συνήθως ονομάζονται χριστιανικές ταινίες ή έρχονται από έναν χώρο, ας πούμε, Στρόφ, το νησί. Είναι μια τέτοια ταινία. Έγινε με κάποια στοχοθεσία. Θαυμάσια κατά τα άλλα. Αλλά μέσα έχει μια στοχοθεσία. Λειτουργεί με έναν εργαλειακό τρόπο. Δηλαδή να αποκαλύψουμε το μυστήριο. Ενώ οι ταινίες οι οποίες έχουν διαλεχτεί για αυτήν την δουλειά δεν έχουν τέτοια προοπτική. Είναι ταινίες, είναι κινηματογράφος. Χωρίς καμία ιδιαίτερη αυτού του είδους εννοώ στόχευση εντός κάποιας εκκλησιαστικής ή θρησκευτικής κοινότητας. Άλλωστε πιστεύω βαθιά ότι δεν υπάρχει χριστιανική τέχνη. Διότι αν υπήρχε χριστιανική τέχνη, θα έπρεπε να πούμε ότι υπάρχει και μια τέχνη η οποία δεν είναι χριστιανική και το καθεξής. Υπάρχει τέχνη και μη τέχνη. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέει ότι οι ενέργειες του Θεού είναι τέχνη και οι ενέργειες του διαβόλου είναι κακοτεχνία. Δεν κάνει συζήτηση δηλαδή για χριστιανική τέχνη, αλλά για τέχνη και για μη τέχνη, κακοτεχνία, kitsch, έτσι. Και αυτό το kitsch τι κάνει του διαβόλου, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, δεν επιτρέπει την ενότητα το αυτό, ένα μέρος του καρδία. Άρα λοιπόν ένα κριτήριο αυτής της διαδικασίας, αν αυτή η τέχνη πραγματώνει ενότητα. Συνεισφέρει στην ενότητα, βοηθάει σε μια ενότητα, ενός τρόπου. Είναι κάτι. Είναι κάτι. Ο Μίκης Θεοδωράκης όταν το ρωτούσαν για την καλή και την κακή τέχνη, έλεγε δεν μπορώ τεχνικά να το ορίσω, αλλά μπορώ να πω π.χ. ότι το τραγούδι, το καλό τραγούδι λειτουργεί τη μνήμη. Είναι ένα τραγούδι μνήμης. Τελειώνω σε δύο λεπτά. Άρα λοιπόν, όχι εργαλειοποίηση του κινηματογράφου, καμιά φορά
βρίσκουμε ή τις περισσότερες φορές ταινίες οι οποίες δεν ξεκινούν με αυτές τις προϋποθέσεις, σημαντικότερα πράγματα από αυτά που βρίσκουμε σε ταινίες οι οποίες ξεκινούν με αυτές τις προϋποθέσεις ενώ μιας χριστιανικής κατανόησης των πραγμάτων. Τώρα, εκείνο που κυριαρχεί στα σχόλια του Πατρός Βασιλείου είναι ο διάλογος του Θεού με τον άνθρωπο, δηλαδή η απουσία του Θεού και η παρουσία του ανθρώπου ή και το αντίστροφο ή και τα δύο μαζί ή και η θεανθρωπινότητα. Μου θυμίζει σε πολλές περιπτώσεις μια διάθεση να μιλήσουμε για ένα θεοκεντρικό ανθρωπισμό. Δηλαδή, ο Θεός υπάρχει όσο ο άνθρωπος υφίσταται. Ο Θεός υπάρχει όσο αυτός ενεργεί, όσο δεν ενεργεί είναι ανύπαρκτος και όσο είναι ανύπαρκτος ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει ως τέτοιον που είναι. Συνεπώς, η όλη διαδικασία έχει ένα και μόνο νόημα, έχω αυτή την αίσθηση, να χρησιμοποιηθεί το παρόν βιβλίο, το οποίο είναι γέννημα μιας αγωνίας, μιας κοινότητας, ενός διαλόγου, ως ένα βιβλίο το οποίο θα αποκαλύψει μια καινούργια γλώσσα που θα επιτρέψει την ενότητα αυτής της κοινότητας και τον διάλογο της με τη σύγχρονη κοινωνία και τον σύγχρονο πολιτισμό. Εύχομαι να είναι καλοτάξιο και να βάλει ένα λιθαράκι στα πράγματα, διότι στα αλήθεια είναι το πρώτο βιβλίο, πέρα από μικρές προσπάθειες, το οποίο συζητά αναλυτικά, αναλυτικότερα από τις προηγούμενες προσπάθειες, το θέμα της σχέσης της θεολογίας με το, της Εκκλησίας, της θεολογίας με τον κινηματογράφο. Καλοτάξιο, τον πατέρα Βασίλη. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταμούλη που μας έδωσε αρκετές αφορμές να προβληματιστούμε, να είμαστε πιο ανοιχτοί χριστιανοί και να μην φοβόμαστε τη ζωή και την γλώσσα με την οποία μπορούμε να συνδιαλεχθούμε με αυτή. Προχωράμε στον επόμενο ομιλητή, ο πατήρ Χριστόδουλος Μπίθας, θεολόγος και συγγραφέας. Ο πατήρ Χριστόδουλος είναι πρώην κινηματογραφιστής και γι' αυτό ήταν ένας από τους βασικούς συνομιλητές και συζητητές με τον συγγραφέα του βιβλίου, τον πατέρα Βασίλειο, για το περιεχόμενο και τις προεκτάσεις των ταινιών που αναλύονται στο βιβλίο. Πατέρα Χριστόδουλο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ σήμερα αισθάνομαι ότι συμμετέχω στη γιορτή μιας γέννησης και όχι σε μια παρουσία σε βιβλίο. Μιας γέννησης που μετά από την οδύνη της δημιουργικότητας που έχει ένας συγγραφέας και μάλιστα ο συγκεκριμένος συγγραφέας, που την οδύνη της γέννησης αυτού του βιβλίου την παρακολούθησα τα προηγούμενα χρόνια, της προσωπικής οδύνης στη σχέση με το Θεό, τη σιωπή του Θεού στη ζωή του, τον αγώνα για να βιώσει αυτή τη σχέση με το Θεό, αλλά και την παραπάνω σχέση με τον κινηματογράφο, που γέννησε αυτό το βιβλίο και που σήμερα γιορτάζουμε αυτή τη γέννηση, σαν να μαζευτήκαμε στο πάρτι, ήρθε το μωρό στο σπίτι και μαζευτήκαμε όλοι για να το γιορτάσουμε. Οι άνθρωποι της ενορίας του, οι φίλοι του, οι άνθρωποι της ταξιάρχης Μοσχάς, όσοι ήρθαμε, που παράλληλα μέσα στα χρόνια κάνουν τα ίδια πράγματα, δείχνουμε ταινίες, συζητάμε, κουβεντιάζουμε. Και έτσι λοιπόν σε αυτή τη γιορτή χαίρομαι που συμμετέχω με τρεις ταυτόχρονα ανθρώπους συγγραφείς, τον οποίο το έργο παρακολουθώ μέσα στα χρόνια και πολύ χαίρομαι που τους βλέπω και από κοντά. Και τον Χριστό τον Σταμούλη και τον Γιώργο τον Πάλιο και τον Σταύρο τον Ζουμπουλάκη. Και ξεκινώ λοιπόν να διαβάσω αυτά που έγραψα, στο οποίο θα παραθέσω και το λόγο του Παπαβασίλη μαζί με τις δικές μου σκέψεις. Υπάρχει ένα παλιό πατερικό ρητό των πρωτοχριστιανικών χρόνων που λέει πως η τέχνη είναι επενετή, αλλά δεν πρέπει να έχουμε την ψευδαίσθηση πως φανερώνει την αλήθεια. Και έχει δίκιο ο ασκητής που το έγραψε αυτό και μας το κληροδότησε, γιατί μάλλον περπάτησε δρόμο πολύ μέχρι να του φανερωθεί πως η αλήθεια είναι πρόσωπο, τρόπος του βίου ένα Αγίου Πνεύματι, που απαιτεί να αναγεννιέται ο άνθρωπος αδιάκοπα, να πέφτει και να σηκώνεται, και κάθε φορά να χαμογελά με ευχαριστία για κάτι βαθύτερο, γιατί κάτι βαθύτερο έμαθε για τον εαυτό του. Όμως γιατί λέει ο ασκητής πως είναι επενετή η τέχνη? Μήπως γιατί κάποια στιγμή στο διάβα του τον παρακίνησε να αναζητήσει ποιότερο το λόγο της ύπαρξης στο συμπόσιο του Πλάτωνα, ή μια τραγωδία του Ευρυπίδη, ή ένα γλυπτό που αντίκρισε στη χώρα της Ιωνίας? Μήπως ήταν και αυτός ένας από εκείνους που συνετέλεσαν ώστε να μεταμορφώνεται σε τέχνη ο κοινός τρόπος του βίου των συνηγμένων σε ευχαριστιακή σύναξη και, ευχαριστιακή τράπεζα χριστιανών, καθώς η ζωή ψαλόταν σε πλάγιο ήχο
ζωγραφιζόταν σε τείχους, σκαλιζόταν σε μικροαντικείμενα λατρευτικά, μεταμορφωνόταν σε ρυθμούς αρχιτεκτονικούς περίτεχνους. Καθώς πασχίζω κι εγώ να ακολουθήσω τα ίχνη του ανώνυμου ασκητή στο δρόμο μου στην όντως αλήθεια και να ψηλοποιήσω τα κύρια και ουσιαστικά του βίου, όλο και περισσότερο αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία των ανθρώπων να μην χαθούμε στο λαβύρινθο της λύθης, δεμένοι καθώς είμαστε με αλυσίδες στο βάθος της σπηλιάς, καθώς τις σκιές στον τοίχο και νομίζουμε αυτές πως είναι πραγματικότητα. Το βόδι, το κτήμα, οι μέρημνες αποκοιμίζουν την ύπαρξη, μας βυθίζουν στην αστοχία, πάβουμε να ζητάνε να μας φανερωθούν τα πτέσματά μας και δεν βλέπουμε πια το δοκάρι στα μάτια μας. Ακόμα και αν ζούμε στην εκκλησία, η ευχαριστία και η χαρά χάνεται μέσα στις δυσκολίες της ζωής και ύστερα αρχίζουν τα ιδεολογήματα για να δικαιολογήσουμε την ακηδεία μας. Παρατηρώ τους ανθρώπους, χριστιανούς και μη, παρετημένους μέσα στην αποχάβνωση της μαζικής υποκουλτούρας, να αποκοιμίζονται μπροστά στην οθόνη των τηλεοράσεων και των υπολογιστών, έτοιμοι να προτάξουν αφορισμούς κάθε φορά που θα προτείνεις κάτι σημαντικό να αναταράξει το σκόρπισμα. Θέλω κάτι να ξεκουραστώ. Αρκετές στενοχωρήσεις έχω, βρε αδερφέ. Θα τιτίνει ο κουρασμένος από τη μέρη μου άνθρωπος και ύστερα χαμένος μέσα στην έλλειψη καλλιέργειας θα απορρίψει. Αυτά είναι κουλτουριά, ρέκα. Δεν έχουν αξία. Να δω κάτι να διασκεδάσω. Και να μια καινούργια πραγματικότητα. Η έλλειψη παιδείας οδηγεί στο ψέμα. Έλεγε ο Κώστας Οφέρης, ο σκηνοθέτης, ότι κάποτε πριν από πολλά χρόνια, όταν έβλεπα φοιτητής με τους φίλους του τότε Ταρκόφσκι και έλεγε «Κοίτα τι σπουδαία πράγματα και εμείς πόσοι λίγοι δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε». Και σήμερα λέει «Βλέπω νέους ανθρώπους και λένε «Τι βλακίες είναι αυτές, αφού δεν τις καταλαβαίνουμε κουταμάρες». Ο πολιτισμός αλλάζει και μαζί αλλάζουμε κι εμείς». Γράφει ο Παπασίλης. «Από τη τηλεόραση, το θέατρο, τη μουσική και το κινηματογράφο, μέχρι τις οθόνες των κινητών και του υπολογιστή, η ζωή προβάλλεται στη χειρότερη εκδοχή της, την πιο επίπεδη. Σάτυρα στη χουργία του ποδαριού, η χιεκτόνωση, η υποκουλτούρα και σεξιστική αστεισμή έχουν γίνει το προϊόν με το οποίο ταΐζεται ο σύγχρονος άνθρωπος. Σκηνές επιφανειακού εντυπωσιασμού, σενάριο που καθησυχάζει και ένα χαρούμενο τέλος είναι σχεδόν πάντα η εκδοχή της ταινίας που ο Έλληνας θα επιλέγει να δει. Καθόλου τυχαίο ότι μετά το τέλος κάθε ταινίας κανείς δεν μπορεί να συζητήσει με κανέναν τίποτα. Γιατί τελικά μόνο η εκτόνωση και η διασκέδαση έχουν λειτουργήσει και όχι η ικανότητα του λόγου, της σκέψης, του προβληματισμού. Κάπου εδώ, αδερφοί μου, κατανοώ γιατί είναι επενετή η τέχνη, ιδίως στα χρόνια μας που η υπερβληματοποίηση του θεάματος και η ταχύτητα της πληροφορίας δημιουργεί την ψευδέστηση της γνώσης. Και καημένοι νομίζουμε πως όλα τα κατέχουμε, επειδή διαβάσαμε πόσα αστεράκια πήρε ένα θεατρικό έργο, είδαμε το making of μιας ταινίας που συνήθως έχει υπερήρωες και πολέμους. Και διαβάσαμε τα τελευταία κουτσομπολιά για τους πρωταγωνιστές της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα εισιτήρια που κόπηκαν το 2018 στη χώρα μας. Ακόμα και περιπέτειες χωρίς υπερήρωα δεν κατάφεραν να εισχωρήσουν στην πρώτη δεκάδα. Δηλαδή, οι περιπέτειες που άλλες εποχές είχαν ένα βάθος, μια ποιότητα, δεν μπήκαν στην πρώτη δεκάδα των ταινιών. Όλα ήταν με υπερήρωα. Μπουνιές, κλωτσιές, special effect. Η βραβευμένη με χρυσό φίνικα ταινία Κλέφτες Καταστημάτων, ως πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη, έκοψε 10.000 εισιτήρια. Όταν η ταινία Avengers με υπερήρωες 400.000 εισιτήρια. Όσο για τα βιβλία, στην Ελλάδα διαβάζει συστηματικά μόνο ένα στους 10, όπως λέει ο Σύλλογος Εκδοτών. Ποίηση και πεζογραφία διδάσκονται κουτσά στραβά στα σχολεία για να ξεχαστούν κατόπιν με τη δικαιολογία της έλλειψης χρόνου, έχοντας αντικατασταθεί από ατέλειωτες ώρες διαδικτυακής άσκοπης περιπλάνησης. Εδώ είναι που θα ακούσουμε τη φωνή του καλλιτέχνη. Ο σκοπός της τέχνης είναι να καθαρίζει τις ψυχές μας από τη σκόνη της καθημερινότητας, λέει ο Πάμπλο Πικάσο. Και η Κική Δημουλά θα συμπληρώσει. Αναπαριστώ αυτό που αισθάνομαι, που επιθυμώ να συμβαίνει. Και από δίπλα ο Ελίτης θα μας χαμογελάσει. Γράφω γιατί η ποίηση αρχίζει από εκεί που την τελευταία λέξη δεν την έχει ο θάνατος. Είναι η λήξη μιας ζωής και η έναρξη μιας άλλης. Που είναι η ίδια με την πρώτη, αλλά που πάει πολύ πιο βαθιά, ως το ακρότατο σημείο που μπόρεσε να εκνεύσει η ψυχή, στα σύνορα των αντιθέτων, εκεί που ο ήλιος και ο Άδης αγγίζονται, για τελεύθερη φορά προς το φως, το φυσικό που είναι ο λόγος, και το φως το άκτιστο που είναι ο Θεός, λέει ο Λίτης. Συγχωρήστε με αδερφοί μου για και τον μακρύ πρόλογο, ίσως άλλα περιμένετε να ακούσετε, όμως όχι, αυτά ακριβώς είναι που στην ακράσινη οδηγορία μας προς το φως μοιραζόμαστε με τον Παπα Βασίλη. Καθώς η πείνα και η δίψα για το επέκεινα τροφοδοτείται αδιάκοπα από την αγωνία των μεγάλων δημιουργών να εκφράσουν την οδύνη για τα διάξοδα των ανθρώπων,
και συνάμα να εμπλήσουν το κάλος της δημιουργίας και την ομορφιά που θα σώσει τον κόσμο. Κορυφαία ανάμεσα στις τέχνες η μαγεία του κινηματογράφου, της τέχνης που συμπυκνώνει όλες τις υπόλοιπες, που σαν βρεθεί στα χέρια του γνήσιου δημιουργού, πάβει να είναι προϊόν κατανάλωσης που ξεχνιέται μόλις ανάψουν τα φώτα και γίνεται έργο αναφοράς όπου ανατρέχεις μετά από χρόνια για να θαυμάσεις πάλι και να προβληματιστείς. Θα πει ίσως κάποιος, τι δουλειά έχει ένας παπάς να καταπιάνεται από τον κινηματογράφο, αφού εκκλησία και τέχνη μοιάζουν να έχουν πάρει διαζύγιο τα προηγούμενα χρόνια και όλο τον προηγούμενο αιώνα, και εσείς οι άνθρωποι είστε επαναπάβες στις δάβλες μιας άλλης εποχής, κάποτε που όλα ήταν ζωντανά και αντανακλούσαν τη δόξα τους στον πολιτισμό κάθε τόπου. Μα και στην αποκαλούμενη κοσμική τέχνη, μέχρι και το σπουδαίο δημοτικό τραγούδι έχετε μείνει. Πιο μπροστά δεν αποτολμάτε, εκτός εξαιρέσεων, να προχωρήσετε και μόνο ό,τι είναι θρησκευτικό και στρατευμένο αποδέχεστε. Όλα τα υπόλοιπα τα αποκηρύσσετε σαν κοσμικά διέξοδα και αμαρτωλά. Θα έχουν άδικο να μας το πούν αυτό. Μα και στην αντιπέρα όχθη, στην άλλη πλευρά, στον κόσμο, ίσως ακούσουμε τα ίδια. Ένας ιερέας γιατί να βλέπει σινεμά, τι έχει να του πει ένας άθεος δημιουργός, γιατί πρέπει να τον αναλύσει, τι ανάγκη έχει την τέχνη ένας χριστιανός που ζει μέσα στη λειτουργική ομορφιά της Εκκλησίας. Ο Ιγκμαρ Μπέργκμαν, ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης, έλεγε ότι γεννήθηκα γιος ιερέα και γι' αυτό έμαθα από μικρός να καταλαβαίνω τα παρασκήνια της ζωής και του θανάτου. Όταν είσαι ιερέας, μπορείς να παρισφρήσεις μέσα στα μυστήρια της ζωής και αν αγαπάς την ομορφιά, το κάλος, μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα και να τα εκφράσεις. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, αγαπητοί αδερφοί, είναι καρπός της αγάπης του συγγραφέα για την τέχνη και συνάμα της αγωνίας του να συναντήσει τον Θεό. Είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας για μοίρασμα με όσους συμπορεύονται πλάι του και ταυτόχρονα της έννοιας του να αποκωδικοποιήσει τις εικόνες και τα σενάρια με όχημα τη θεολογία, που πηγάζει μέσα από την επαφή του με την παράδοση και την προσωπική του οδύνη. Είναι πως μεταλλών άνθρωπος μπορεί να αποκαλύψει πίσω από τον δημιουργό τον λόγο της αστοχίας των ηρώων, αλλά και της αιτίας από όπου πηγάζει η πραγματική χαρά. Είναι πως χριστιανός κατέχει όλο και περισσότερο το ερμηνευτικό κλειδί που ανοίγει τις θύρες της πραγματικής αιτίας, της ανθρώπινης δυστυχίας, αλλά και του μόνου τρόπου να διαφύγεις από αυτή. Είναι που κάθε ταινία που καταπιάστηκε να αναλύσει, μετατράπηκε σε ένα καινούριο, αυτόνομο σύμπαν, σε ένα νέο αφήγημα, όπου όχι μόνο ερμηνεύονται οι συγκεκριμένες ταινίες, αλλά γίνονται όχημα για να αναπτύξει τη δική του ματιά πάνω στην τέχνη, το θάνατο, τη ζωή, την απώλεια, την κραυγή των ανθρώπων μπροστά στο πρόβλημα του κακού, την αίσθηση της σιωπής του Θεού κάθε φορά που αντικρίζουμε την ανθρώπινη θηριωδία. Ο άξονας του βιβλίου είναι ο πρωτίστως θεολογικός και όχι καλλιτεχνικός, όπως λέει ο ίδιος, και όμως κοινωνεί λογοτεχνικά τη θεολογία, το εκφράζοντας με απόλυτα ειλικρινή τρόπο τη ματιά του στα έργα τέχνης, χωρίς να διστάζει να πει αλήθειες που μπορεί και να μας στενοχωρήσουν όσους δηλώνουμε κουτσά στραβά πως είμαστε χριστιανοί. Το βιβλίο θέλει κόπο για να διαβαστεί, όπως κάθε γνήσιο δημιούργημα που εκφράζει την αγωνία του συγγραφέα. Προσκαλεί τον αναγνώστη σε συνοδοιπορία για να ψηλαφίσει την αλήθεια. Απευθύνεται σε παραλήπτη που η πείνα και η δίψα για το μετά, για το επέκεινα, για την αλήθεια, δεν κλείνεται μέσα στις εύκολες συνταγές της στρατευμένης τέχνης. Η πένα έχει βουτυχτεί μέσα στην κραυγή αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου, να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τη φρίκη που ζει το ανθρώπινο γένος. Και ο ευαγγελικός λόγος δεν λειτουργεί σαν απλοϊκή μανιέρα ηθοκοπλαστικών παροτροπών, αλλά ως μια αδιάκοπη επιθυμία στον δρόμο της αυτογνωσίας που οδηγεί στη γνήσια μετάνοια εν Αγίω Πνεύματι μέχρι το τέλος της ζωής μας, επελπίδη Αναστάσεως. Ιστορίες υπάρχουν μόνο μέσα στις ιστορίες, λέει ο αγαπημένος μου Βιμ Βέντερς, και η μαρτυρική Πολωνή μοναχή μας κοιτά ανέκφραστη από το εξώφυλλο του βιβλίου με την ανίποτη τραγωδία της σύγχρονης ιστορίας υπογραφισμένη στο πρόσωπό της. Εμείς όμως θα θέλαμε να εστιάσουμε στην ευχαριστιακή αντίληψη που διατρέχει όλα τα κείμενα και που αποτελεί τη μόνη πρόταση θεραπείας του κοπιώντος και επιφορτισμένου ανθρώπου μπροστά στη διαλυτική πορεία της οδύνης, όπως λέει ο συγγραφέας. Της ευχαριστίας όχι σαν επιπόλαιο πανηγυρισμό της πρόσκαιρης καλοπέρασης, αλλά ως μόνο τρόπο να υπάρξεις απολαμβάνοντας τη στιγμή όπως κι αν είσαι. Και αυτή η ευχαριστία να διαποτίζει την ύπαρξή σου, να χαίρεσαι μόνο που υπάρχεις, που αναπνέεις, που αγαπάς, που περιστοιχίζεσαι από τόση ομορφιά, φτάνει να έχεις μάτια να τη δεις. Της ευχαριστίας που φωτίζει μέσα σου, έτσι που μέσα στη σκοτεινιά του κόσμου να ανακαλύπτεις διαρκώς το ωραίο που περνά μέσα από την ασκητική της αγάπης και της συγχώρεσης, ως της μόνης θεραπείας απέναντι στην οδύνη και το κακό. Συμμετέχουμε λοιπόν, αδελφοί μου, στο τύπο της Μπαμπέτ και ανακαλύπτουμε την ευχαριστία στο πρόσωπο των μέχρι χθες καταπιεσμένων αδελφών,
που στην αρχή της ταινίας, όπως λέει ο Παπαβασίλης, ήταν απόμακρες, ακατάδεκτες και απληστίαστες και δεν πήγαιναν ποτέ σε γιορτές και διασκεδάσεις, αφού το θρησκευτικό καθήκον είχε αφανίσει κάθε σημάδι γιορτής από τη ζωή, εγκαταλείποντας τις επέτειους σε διεκπαιρέωση βασανιστική. Συγκλονιστικές μεταμορφώσεις όμως συμβαίνουν. Όλα τα πρόσωπα παίρνουν άλλη έκφραση. Γίνονται χαροπά και εύθυμα, αρχίζουν με εμφανή τρόπο να απολαμβάνουν τα φαγητά, αρχίζουν να νιώθουν τη ζεστασιά της καρδιάς. Αυτό το δείπνο δεν κατέβηκε στο στομάχι, λέει ο Παπαβασίλης. Θρόνιασε στην καρδιά, σαν τον Κλεόπα και τον Λουκά που στην κλάση του Άρτου άνοιξαν τα μάτια τους και κατάλαβαν τον Κύριο. Στη συνέχεια, στο συγκλονιστικό Rabbit Hole, οι χαροκαμένοι γονείς βασανίζονται το θάνατο του παιδιού τους. Και ο Παπαβασίλης γράφει: ο πόνος και η θλίψη, η ανίποτη οδύνη μιας απώλειας είναι ικανές να οδηγήσουν τον άνθρωπο στα άκρα. Να τον φτάσουν μέσα από μια μοναχική πορεία στο χείλος του γκρεμού, στα όρια μιας αβύσσου. Ίσως ο άνθρωπος σε ορισμένες περιπτώσεις να πρέπει να φτάσει μέχρι εκεί, να βαδίσει όλο το δρόμο της απομάκρυνσης και του κινδύνου. Η λύτρωση τελικά θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη συγχώρεση και τέλος θα δοθεί πάλι μέσα από ένα ευχαριστιακό γεύμα. Σύμβολο επιστροφής στη ζωή όπου καλεσμένοι είναι όλοι οι κοντινοί άνθρωποι. Γράφει πάλι ο Παπαβασίλης. Το γεύμα θα έχει τελειώσει και εκείνοι που θα κάθονται σε δύο πλαϊνές πολυθρόνες στο μέσο του κήπου τους με το τραπέζι του γεύματος στο φόντο να κοιτάζουν στη δύση του ηλίου. Και μετά τι, αναρωτιέται εκείνη η μάνα που έχει χάσει το παιδί. Δεν ξέρω, λέει ο άντρας της. Θα γίνει όμως κάτι. Την ίδια στιγμή που η κάμερα ερχόμενη από μπροστά τους συλλαμβάνει το χέρι της να ψάχνει το δικό του, σφίγγοντάς το με δύναμη και ανάγκη. Είναι η απόφαση για μια κοινή πλέον πορεία, χωρίς ψευδεστήσεις και αποφυγές, χωρίς τη μοναξιά της ατομικότητας. Μια χείρα παρούσα αναμένως από το σφιστοκράτημα. Ένα χέρι διακριτικά παρόν, έτοιμο να δεχτεί το πλησίασμα του άλλου. Την άρνηση πλέον της μοναξιάς, την εγκατάλειψη της απομόνωσης, την εμπιστοσύνη σε μια πορεία κοινή, σίγουρα χαρτογράφητη, αν όμως κοινή. Στην ποιητική ταινία Ανθισμένες Κερασιές, ο πρωταγωνιστής θα αντιμετωπίσει το πένθος του για το χαμό της γυναίκας του μαζί και τις ενοχές του, κάνοντας το ταξίδι που δεν είχαν κάνει μαζί λόγω της μιζέριας του και, σαν δεύτερη ευκαιρία στη ζωή που του δίνεται, πραγματώνει όλα όσα, συνειδητοποιημένος πλέον, μετανιωμένος, θα ήθελε να κάνει μαζί της και ας είχε κινηθεί για τη ζωή. Και ο Παπαβασίλης σχολιάζει. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, αλλά όμως ποτέ δεν είναι αργά. Η ζωή και η επιθυμία μας να πραγματοποιηθούν σε κάθε λεπτό, σε κάθε δεδομένη στιγμή και ευκαιρία. Οι χαμένες χρονικές στιγμές του παρελθόντος έχουν αμετάκλητα διαρρεύσει στο αιώνιο αβίωτο. Τα δεδομένα της ύπαρξης έχουν σίγουρα αλλάξει. Μα η ζωή είναι η καθημερινή διεκδίκησή της, η αναγέννηση και ο επαναπροσδιορισμός. Ίσως και ο ύπνος να μην δόθηκε στον άνθρωπο απαραίτητα και μόνο σαν ξεκούραση του νευρικού συστήματος, αλλά και σαν εικονισμός της δυνατότητας που η ζωή έχει καθημερινά να πραγματώνεται, να ονειρεύεται από βραδύς για την καινούργια γέννησή της το πρωί. Αν δεν ονειρευτούμε το βράδυ, πώς θα ξυπνήσουμε το επόμενο πρωί? Κάθε ξύπνημα σηματοδοτεί και μια καινούργια μέρα, την αναγέννηση της ζωής σε καινούργιες δυνατότητες, με ένα 24ωρο καινούργιων ευκαιριών και στιγμών ανοιγμένο μπροστά μας. Να η ευχαριστία ως θεραπεία από κάθε πληγή. Στο γνωστό μας ιερέα, την ταινία που αντιγράφτηκε και κυκλοφόρησε από χέρι σε χέρι και από ενορία σε ενορία σε όλη την Ελλάδα, πολύ χαρακτηριστικό για την δυνατότητα τεχνολογίας στην εποχή μας, γράφει: είναι ακριβώς η διάσταση της βασιλείας μέσα στον χρόνο και μάλιστα μέσα σε χρόνο που σπαράσεται από το θάνατο στην πιο ιδεχθή μορφή του, εκεί που όλα μοιάζουν να μαρτυρούν την απουσία της βασιλείας. Είναι η συγκλονιστική αλήθεια που χωρίς να το καταλάβει μαρτυρά στο ξεκίνημα σχεδόν της ταινίας ένας στρατιώτης των Πολσεβίκων, καθώς απαντά στην παρότριση του πατρός Αλεξάνδρου να εκκλησιαστεί λέγοντας: για εσάς τους παπάδες κάθε μέρα είναι γιορτή. Χωρίς να το καταλάβει, ο νεαρός δίνει τον καλύτερο ορισμό της Εκκλησίας, της πραγματικής Εκκλησίας, θα μου επιτρέψετε. Η μετατροπή της κάθε ημέρα σε γιορτή όλου του ανθρωπίνου βίου σε πανηγύρι. Είναι η διάθρωση πλέον του χρόνου στα όρια της βασιλείας, τα πάντα βρίσκονται αλλού. Είναι η δημιουργία μιας χαράς απαλού φερμένης, ανεπηρέαστης από τις τραγωδίες του βίου, με υλικά της τη νίκη πάνω στην έσχατη λύπη, το θάνατο και τη βίωση της ασχατολογικής ευχαριστιακής πυρότητας στο παρόν. Μια γιορτή που ξεκινά όχι από γεννήσεις, αλλά από θανάτους, γιορτάζουμε τις μνήμες των Αγίων, θανάτους τις περισσότερες φορές φρικιαστικούς και πονίδιστους, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη μαρτυρία μιας αρχής στο κέντρο ενός αμετάκλητου τέλους. Στην ανάλυση της συγκλονιστικής αλλά και πιο πρωτότυπης ταινίας που έχει γίνει ποτέ για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το γιο του Σαούλ, διαβάζουμε: ενηλικιωθήκαμε μέσα σε ένα κόσμο που βοούσε την απουσία σου, Θεέ μου, όχι μόνο εξαιτίας της άρνησης των ανθρώπων να κοινωνούν μαζί σου,
αλλά και της αίσθησης μιας δικής σου εγκατάλειψης, ενός εκοφαντικού κενού. Ο ανυπόφορος πόνος και το αδιανόητο άδικο πατού να κυριαρχούν. Η ανίποτη οδύνα είναι εμπόδιστα να καλπάζει και εσύ να φαίνεσαι πως βουβός παρακολουθείς την αγωνία των θυμάτων. Κύριε, εσύ είσαι δίκαιος, πώς μπορώ να διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι σχετικό με τη δικαιοσύνη σου. Γιατί ευτυχούν οι ασεβείς? Δεν είναι δική μου ερώτηση. Ο προφήτης σου συναπίφθηνε αιώνες πολλούς πριν. Τσακίζουν, Κύριε, το λαό σου, καταπιέζουν εκείνους που σου ανήκουν. Χείρες και ξένους εξοντώνουν και το ορφανά δολοφονούν. Λένε, δεν βλέπει ο Κύριος τίποτα, δεν καταλαβαίνει ο Θεός του Ιακώβ. Συνεχίσαμε, λέει ο Παπαβασίλης, ολόψυχα να σε αγαπούμε, να σε λατρεύουμε, να σε τιμούμε, ναι, μαζί με τα λάθη και τις αμαρτίες μας. Δεν σε αρνηθήκαμε όμως, πέσαμε μέσα στο κενό, δεν το προσπεράσαμε. Είναι ίσως το μόνο πράγμα που θα τολμήσουμε, συγχώρεσέ με, να σου πούμε. Και το μόνο πράγμα ενώπιον το οποίο και εσύ συγκαταβατικά, όπως πάντα ήξερες να κάνεις. Θα σκύψεις το κεφάλι για να αγκαλιαστούμε. Δεν υπάρχει απάντηση. Ίσως μόνο φεύγοντας από τη ζωή αυτή να σκάσει ένα χαμόγελο στα χείλη, σαν και εκείνο του Σαούλ στη θέα του κατάξαντου αγοριού που νόμιζες πως δεν υπήρχε, πως ήταν αδιανόητο να υπάρξει. Και όπως λέει ο Ντοστογεύσκη μέσα από το στόμα του Μαρμελάντοφ, και τότε θα μας απλώσει τα χέρια του, θα μας ανοίξει την αγκαλιά του και εμείς θα πέσουμε στα πόδια του και θα κλάψουμε και θα τα καταλάβουμε όλα. Ναι, τότε θα τα καταλάβουμε όλα. Ω Κύριε, ερθώ τη βασιλεία σου. Στις αθώες η θηριωδία του πολέμου μας αποκαλύπτεται μέσα από την πραγματική ιστορία των καλογραιών που βιάστηκαν και έμειναν έγκαιες από Ρώσους στρατιώτες. Αλήθεια τι φρίκη, αυτά που δεν λέει η ιστορία, να απελευθερώνεις μια χώρα από λαός της έπαθε ό,τι και ο δικός σου, τόσα εκατομμύρια νεκροί στη Ρωσία, από τους Ναζί, και εσύ να κακοποιείς τις ανισπεράστησες γυναίκες, σαν να βιάζεις και εσύ τις δικές σου τις γυναίκες. Πόσο απόσταση και μια Ρωσίδα μάνα και μια γυναίκα από μια Πολωνή. Ο άγγελος που θα σαλπίσει τη χαρμόσυνη λύτρωση φανερώνεται στο πρόσωπο της άφεης γιατρού. Η Σαμαρίτης, ας θυμάμαι, η Σαμαρίτισσα. Ή μήπως δεν ήταν άφεη τελικά, που θα μπορέσει με την ανθρωπιά και την αγάπη της να ανατρέψει τη θλιβερή κατάσταση που η θρησκευτική αλαζονία της ηγουμένης έχει διαμορφώσει μπροστά στον ανίποτο πόνο. Και ο πατήρ Βασίλειος σχολιάζει. Το μοναστήρι φωτίζει το λόλαμπρο από τη χαρά και τη χάρη του Θεού. Με φόντο τη μουσική υπόκριση του Μαξ Ρίχτερ, η ταινία κορυφώνεται σε πορεία λυτρωτική. Παρακολουθούμε το μοναστήρι τρεις μήνες αργότερα. Τα πάντα έχουν αλλάξει. Ένας Θεός άνοιξε, έχει έρθει στη Μονή. Το κορτυφικό σκοτεινό περιβάλλον των θρόνων της Μονής έχει γεμίσει με φως ηλιακό και φωνές παιδικές αντικούν από παντού. Παιδιά τρέχουν, γελούν και περιτριγυρίζουν τις μοναχές, ενώ άλλες ασχολούνται χαρούμενα με τα νεογέννητα μωρά. Το μοναστήρι εγκατελείπει την οδό της μόνωσης, ανοίγεται στην κοινωνία. Κόσμος πολλής κερνιέται με τα φαγητά των μοναχών και συνομιλούν μαζί τους. Λουλούδια και δέντρα παντού, χαρά Θεού. Το μοναστήρι πλέον έχει αγκαλιάσει τους νέους δρόμους του Θεού. Η φρίκη και βιαιότητα που αυτές οι μοναχές έζησαν δεν μόλυναν το γεγονός της μητρότητας. Η απίστευτη θέλησή τους μετέβαλε την αρχική κόλαση σε παράδεισο. Αναστήθηκαν γιατί δέχτηκαν να πεθάνουν, να κατέβουν στον Άδη της απουσίας του Θεού και εκεί πλέον να τον συναντήσουν, αναγεννημένες σε κοινό τρόπο ύπαρξης. Είναι όμως, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, στη θαυμάσια ταινία Πάτερσον, εκεί που ο ευχαριστίος τρόπος ζωής θα ξεχυλίζει από την πένα του συγγραφέα. Όλο το κεφάλαιο είναι μια ελεγία πάνω στην ευχαριστία της στιγμής. Είναι σαν να ανάβλησε μέσα από την ψυχή του μετά από τόσο πόνο που πέρασε ο ίδιος, γράφοντας, σχολιάζοντας όλες αυτές τις ταινίες πάνω στην απώλεια, σαν να ξεχυλίζει από την ψυχή του η λύση που και ο ίδιος κάπως βιώνει σαν αποτέλεσμα στον πόνο. Όλο το κεφάλαιο αυτό είναι μια ελεγή πάνω στην ευχαριστία της στιγμής. Μια αδιάκοπη υπενθύμηση πως αν δεν μπορούμε να ζήσουμε την κάθε μέρα σαν να είναι η πρώτη και τελευταία της ζωής μας, είμαστε πνευματικά νεκροί και ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το σοκ της οδύνης όταν εισβάλλει στη ζωή μας με τη μορφή του δυστυχήματος, της απώλειας, του πολέμου, της ασθένειας. Λέει, ποιο μπορεί λοιπόν να είναι το μυστικό για να μην καταδικαστεί η ζωή σε ισόβια ανία και μη στο διαρκές χασμοριτό της? Η συνειδητοποίηση πως πίσω από την ομοιότητα των επαναλήψεων κρύβεται η έκπληξη του καινούργιου, η πρωτοτυπία της ζωής. Είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να την πραγματώσει σαν ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο μέσα στο ίδιο, το καθημερινό και συνηθισμένο. Κάτι που τον αναδεικνύει σε δημιουργό της κάθε ημέρας και όχι σε αποδέκτη παθητικό. Τη ζωή δεν τη ζεις στις εξαιρέσεις. Την απόλαυση δεν την περιμένεις στις διακοπές. Η χαρά δεν είναι μόνο για το Σαββατοκύριακο. Και τα όνειρα σε πλάνα μακρινά.
Η ζωή χτυπά στην καθημερινότητα, σαν το ογόνο αίμα κάτω από το δέρμα, σε φλεβικές διαδρομές. Αρκεί να χτυπήσεις μια φλέβα για να νιώσεις το σφιγμό της ύπαρξης. Η ευχαριστία πάλι μπροστά μας ως ένα διαρκές αίτημα ζωής στο εδώ και τώρα. Όλα στην ποιήση της ζωής, συνεχίζει, είναι σημαντικά. Κάθε μικρή πράξη και γεγονός της ζωής, όπως και κάθε λέξη για ένα πείμα, φέρνουν ένα φορτίο δυσανάλογα μεγάλο με την ίδια τους την έκταση. Όλο το ζητούμενο της εγκριτός ζωής είναι να κάνεις την καθημερινότητα πνευματικότητα, να μετατρέψεις τον αδιάφορο χρόνο της ρουτίνας και επανάληψης των υποχρεώσεων, της διάσπασης και φθοράς σε χρόνο της παρουσίας του Θεού, σε χρόνο της έπληξης, της προσδοκίας Του. Τον Θεό τον αντικρίζεις καθημερινά παντού γύρω σου. Σε κάθε άνθρωπο που θα σε πλησιάσει, στα μάτια που θα κοιτάξεις και στην ψυχή που θα ερωτευτείς. Τον Θεό συναντάς ενασκαμμένους από τον πόνο ανθρώπους που δεν γέρασαν αλλά άνθησαν, σε εκείνους που έχουν τα λίγα αλλά ζουν τα πολλά. Ο ευχαριστιακός άνθρωπος, ευρισκόμενος στο κατόφλι της εξόδου από τη ζωή αυτή, όλα τα βλέπει καλά, λέει, αφού τον παράδεισο ποθεί και αντικρίζει. Η πνοή του παρακλείται από έναν κόσμο τόσο μακριά και ταυτόχρονα παρόντα, ανεμίζει όλη του την ύπαρξη σε κυματισμό ευγνωμοσύνης, καθολικής αποδοχής των πάντων, στην πρωτόπλαστη του ομορφιά, σε αυτό που θα είναι και όχι σε αυτά που παραχαράχτηκαν. Στάζει από παντού την ομορφιά και όχι το δηλητήριο, βοά τη συγχωρητικότητα και όχι την κατάκριση. Και λέει ο Παπαβασίλης, ο Θεός διεκδικεί χώρο στην καθημερινότητά μας. Και όλος ο κόπος και η προσπάθεια της πνευματικής ζωής είναι να πάρεις το Θεό από το χέρι και να τον φέρεις από το περιθώριο του έκτακτου στο προσκήνιο του καθημερινού. Να του κάνεις χώρο στη ζωή σου και εκεί να τον αφήσεις μετά ελεύθερο να σε λιανίζει, να πηγαίνει όπου θέλει. Όχι εγκάθεκτος στα δεσμά της Κυριακής, αλλά κάθε μέρα, κάθε στιγμή να εκπλήσει όπως θέλει, να αναδεικνύει αυτό που εκείνος θέλει και να ξεκουράζεται αναπαυμένος με τους τρόπους που εκείνος επιλέγει. Αγαπητοί μου φίλοι και αδερφοί, σε αυτό το μεγάλο ζήτημα της σιωπής του Θεού, τη στιγμή της Οδύνης, έχουμε εδώ ανάμεσά μας αδερφούς που βίωσαν θανάτους σε πολύ κοντινά πρόσωπα, αρρώστιες που έμοιαζαν να είναι καταληκτικές, χωρισμούς επώδυνους. Δόξα τω Θεώ δεν είχαμε κανέναν εδώ που να έζησε τη φρίκη του πολέμου, ενός ολοκαυτώματος, έγινε στη Συρία πρόσφατα, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ανθρώπους που έζησαν τη βία στο πετσί τους και τρόμαξαν και αναζήτησαν το Θεό και δεν τον βρήκαν πουθενά. Η μόνη απάντηση εν Αγίω Πνεύματι είναι η ευχαριστία. Η πορεία προς το Θεό δεν είναι καταναγκασμός, ψυχαναγκασμός, μια σειρά από πρέπει και κανόνες που άμα τους κάνεις πράξη θα τον συναντήσεις. Είναι η δυνατότητα του να βιώνεις τη χαρά της μουσικής, της τέχνης, Παπα Δημήτρη, ευχαριστούμε για το διάλειμμα, της χαράς, της μουσικής, της τέχνης, της ομορφιάς, ενός λουλουδιού, ενός προσώπου που σ' αγάπησε, που τ' αγάπησες, των αδερφών σε μια σύναξη, το να μπορεί να καλοσυνεύσει η ψυχή σου, έτσι που να βλέπεις κάθε άνθρωπος εικόνα Θεού, και εκεί έρχεται η απάντηση της απουσίας του Θεού, σαν παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή σου, μέσα ακριβώς από αυτή την ευχαριστία. Και εγώ εξ ονόμα σας, όλων σας, αυτή την ευχαριστία την απευθύνω στον Παπα Βασίλη, για όσους όμως, επιτρέψτε μου τον υπενιγμό, θα διαβάσουν το βιβλίο και δεν θα μείνουν στις παρουσιάσεις και στις ευχές. Γιατί το να παρακολουθήσετε τη σκέψη του Παπα Βασίλη, να δείτε σιγά σιγά τις ταινίες, να σας φέρει το βιβλίο σιγά σιγά σε μια επαφή με την τέχνη, όσοι δεν έχετε τόση, και ύστερα να ξαναγυρίσετε πίσω στα κείμενά του και να μπορέσετε να διεισδύσετε ακόμη περισσότερο με δικές σας σκέψεις, θα είναι το μεγάλο όφελος από αυτό το βιβλίο που πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό για την ελληνική βιβλιογραφία, ένα θεολογικό βιβλίο πάνω στον κινηματογράφο. Ευχαριστούμε τον Βασίλη. Ευχαριστούμε και εμείς τον πατέρα Χριστόδουλο Μύθο, ο οποίος μίλησε εν συντόμως, αναφέρθηκε σε κέρια θέματα των ταινιών και αναφέρθηκε και στις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να δούμε αυτές τις ταινίες αλλά και να διαβάσουμε το βιβλίο. Το λόγο τέλος δίνουμε στον κύριο Σταύρο Ζουμπουλάκη, συγγραφέα. Αγαπητοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, δύο είναι οι λόγοι που βρίσκομαι απόψε εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου του πατέρα Βασιλείου Χριστοδούλου. Ο πρώτος είναι ότι μιλάει για το σινεμά και ο δεύτερος είναι ότι μιλάει και για το Auschwitz.
υπάρχει και ένα τρίτος συναφής με τον δεύτερο και διόλου συμπτωματικός. Ότι η εκδήλωση αυτή γίνεται σήμερα Παγκόσμια ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Και τα δύο στοιχεία, και το πρώτο και το δεύτερο, είναι πολύ σπάνια για Έλληνα κληρικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έχει σημασία ότι πρόκειται για ένα βιβλίο ενός κληρικού για το σινεμά. Ναι, μεγάλο. Γιατί δείχνει έναν ιερέα που συνομιλεί με τον σύγχρονο κόσμο, που απευθύνεται στους ανθρώπους μέσα από την τέχνη του σήμερα, μέσα από ταινίες που είδαν χιλιάδες άνθρωποι στον τόπο μας και εκατοντάδες χιλιάδες σε όλο τον κόσμο, που συζητήθηκαν σε εφημερίδες, τα έντυπα, συζητήθηκαν από κάθε είδους ανθρώπους, πιστούς, αγνωστικιστές και άθεους. Ένας ιερέας που συνομιλεί με τον σύγχρονο κόσμο, και αυτός ο ιερέας είναι κληρικός της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία είναι μονίμως στραμμένη προς τα πίσω. Δεν βρίσκεται πολύ μακριά στο παρελθόν η εποχή που ο κινηματογράφος, που να πάει σινεμά, θεωρείται αμαρτία. Το 1953 η Ζωή εκδίδει ολόκληρο βιβλίο, 144 σελίδες, με τίτλο «Κινηματογράφος και νεότης». Και θυμίζω εδώ ότι η Ζωή εξέδρε τα βιβλία της σε χιλιάδες αντίτυπα. Το βιβλίο έχει επιτυχία και το 1954, την επόμενη χρονιά, κάνει δεύτερη έκδοση. Και μέσα στο βιβλίο επιστρατεύονται πλήθος στοιχεία και επιχειρήματα για να τεκμηριώσουν τη φθοροποιό επίδραση του σινεμά στους νέους. Και μέχρι χτες δεν έβλεπες ποτέ ιερέα μέσα σε μια αίθουσα κινηματογράφου. Κάτι που και σήμερα είναι σπάνιο. Ελπίζω τώρα με τις νέες τεχνικές δυνατότητες να βλέπουν σινεμά σπίτι τους. Από αυτή την άποψη είχε ενδιαφέρον η εισαγωγή στο βιβλίο, όπου ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η μόνη σχέση της Εκκλησίας με τον πολιτισμό είναι η βυζαντινή μουσική και η γεωγραφία προφανώς, και η δημοτική μουσική και η χορή, με αγνόηση κάθε άλλου είδους σύγχρονης δημιουργίας ή και μη σύγχρονης. Εδώ ο συγγραφέας θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να είναι περισσότερο κριτικός. Καλά η βυζαντινή μουσική και η αγιογραφία. Αλλά από πού και ως πού το δημοτικό τραγούδι μπορεί να θεωρείται χριστιανική τέχνη. Η κοσμοαντίληψη των δημοτικών τραγουδιών είναι σημείο προς σημείο, αντίθετη προς τη χριστιανική. Επιτρέψτε μου να ανεκδοτολογήσω κι εγώ, ολίγο. Έτυχε να βρίσκομαι μια χρονιά, δεν θυμάμαι πότε, στο Βόλο, όπου επισκεφτόταν την πόλη ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Νομίζω ότι θα γινόταν επίτιμος διδάκτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αφού έγιναν όλα τα εκκλησιαστικά, υποδοχή, Βεσπερινός κλπ. Κλπ. Μία ομάδα από κάποιες ενορίες, από κάποια ενορία, ευλαβών νέων, τιμένη με παραδοσιακές συστολές, του τραγούδισαν δημοτικά τραγούδια. Κάνα δυο. Το ένα από αυτά ήταν το γνωστό «Χορέψετε, χορέψετε, δώσω του χορού να πάει, τούτη γη θα μας εφάει, τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέλουν να πούμε». Δηλαδή, ο αντίποδας ακριβώς κάθε χριστιανικής μεταφυσικής. Φάτε, πιέτε, γλεντήστε, η ζωή τελειώνει και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Τραγούδισαν, λέει, το πιο αντιχριστιανικό τραγούδι που υπάρχει και το πρόσφεραν ευλαβώς στον Πατριάρχη. Λέω, θα πρέπει να είναι πιο κριτικός εδώ, Πατρί Βασίλειος, γιατί η Εκκλησία σχετίζεται με αυτές τις δύο μορφές τέχνης όχι τόσο για το χριστιανικό του περιεχόμενο και τη χριστιανική του λειτουργία, αλλά ως θεματοφύλακας του έθνους και των εθνικών παραδόσεων. Μια δεύτερη παρατήρηση στο ίδιο σημείο της εισαγωγής. Ο συγγραφέας μιλάει για διαζύγιο της Εκκλησίας με τη σύγχρονη τέχνη. Εννοεί ότι δεν συνομιλεί η Εκκλησία με τον σύγχρονο πολιτισμό. Τα πράγματα όμως, επιτρέψτε να σου πω, είναι πολύ πιο ζώρικα. Υπάρχει ένα νέο δεδομένο, το οποίο έχει
αρκετά μελετηθεί από τους κοινωνιολόγους της θρησκείας και αυτό είναι η αποσύνδεση. Η αποσύνδεση του χριστιανισμού από τον σύγχρονο πολιτισμό. Ο χριστιανισμός πια στον δυτικό τουλάχιστον κόσμο δεν αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον πολιτισμό. Δεν βρίσκουμε ίχνη του χριστιανισμού στη σύγχρονη μουσική, κινηματογράφο, μυθιστόρημα, θέατρο κλπ. Κυνηγάμε το τουφέκι να βρούμε μια ταινία, ένα μυθιστόρημα, ένα μουσικό έργο το οποίο να έχει να φέρει κάποια ίχνη της χριστιανικής παράδοσης. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα από τα πιο τραγικά στοιχεία της σύγχρονης πραγματικότητας του χριστιανισμού στο δυτικό κόσμο. Το βιβλίο δεν μιλάει για τυχούσες ταινίες, μιλάει για ταινίες που μπορούν να θέσουν με τον ένα τον άλλο τρόπο το ζήτημα της σχέσης με τον Θεό και ειδικότερα με τη σιωπή του Θεού, η οποία γίνεται αβάσταχτη στο Auschwitz. Είναι ακριβώς το δεύτερο στοιχείο του βιβλίου για το οποίο εγώ βρίσκομαι εδώ και ειδικά τη σημερινή μέρα. Η ταινία με αφορμή την οποία ο πατήρ Βασίλειος συζητάει το θέμα είναι ο γιος του Σαούλ του Νέμεση. Ας πω ευθύς εξ αρχής ότι η ανάλυση της ταινίας που επιχειρεί είναι σωστή. Δεν αστοχεί σε κανένα σημείο. Η μόνη παρατήρηση που θα έκανα για την ανάλυση αυτή αλλά και για όλο το βιβλίο είναι, επιτρέψτε μου πατήρ Βασίλειε, ότι πλατιάζει χωρίς λόγο. Και η πλατιασμία γίνεται πάντα χωρίς λόγο. Θεωρώ ότι η παρουσίαση ενός βιβλίου δεν είναι παιδικό πάρτι γενεθλίων που ο καθένας προσφέρει τα δώρα του στον συγγραφέα, αλλά είναι μια αφορμή για συζήτηση και γι' αυτό το λέω αυτό. Θα έπρεπε όλα τα κείμενα του βιβλίου να είναι πιο σφιχτοδεμένα. Δεν κερδίζει το βιβλίο με τσαλεπάλες προσθήκες. Μάλλον χάνει. Και υπόσχομαι δεν θα κάνω άλλο σχόλιο αυτού του είδους. Ξεκινάω με μια παρατήρηση του πατρός Βασιλείου, την οποία σας διαβάζω. Ένα θέμα που με πόνο ψυχής θα το πω φαίνεται να άφησε προκλητικά αδιάφορη την ορθόδοξη χριστιανική σκέψη, η οποία εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, στα όρια της καμίας θα μπορούσα να ισχυριστώ, αρνήθηκε να αναμετρηθεί με την πρόκληση του κακού που υψώθηκε έναντι του Θεού με αιωσφορική έπαρση στο Auschwitz. Μια ορθόδοξη σκέψη που μοιάζει να έχει λυμμένες όλες τις μεταφυσικές και ενδοϊστερικές της αγωνίες με βεβαιότητες προνομιακής εξασφάλισης και θεώθεν σταλμένης σιγουριάς. Προσυπογράφω απολύτως. Δεν απουσιάζει όμως μόνο η θεολογική αντιμετώπιση του ολοκαυτώματος, απουσιάζει και κάτι απλούστερο. Απουσιάζει ένα επίσημο κείμενο, ένα απλό επίσημο κείμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή οποιασδήποτε άλλης ορθόδοξης εκκλησίας που να καταδικάζει ρητά τον αντισημιτισμό και να αναλαμβάνει την ευθύνη του χριστιανικού κόσμου για το έγκλημα του ολοκαυτώματος, για το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το έκαναν όλες οι άλλες εκκλησίες, και οι καθολικοί και οι προτεσταντικές, και δεν το έκαναν άπαξ μια φορά, το κάνουν διαρκώς και ξεπροσδοτικά με κείμενα που ανανεώνονται και συμπληρώνονται και εμπλουτίζονται. Στην Ελλάδα, όταν πας να μιλήσεις για αυτό το θέμα και είναι παρόν κάποιος κληρικός, θα σου πει αμέσως την ιστορία της Ακίνθου. Ναι, η ιστορία της Ακίνθου είναι συγκλονιστική, είναι σπουδαία, σώθηκε όλη η κοινότητα της Ακίνθου, σώθηκαν δηλαδή 250 άνθρωποι, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό να αποτελεί άλοθη για να μην μιλάμε για τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια που χαρίζουν. Πριν
πρέπει όμως να αναζητήσουμε το ρόλο του Θεού στο Auschwitz, είναι προτιμότερο να αναζητήσουμε το ρόλο και την ευθύνη των ανθρώπων. Δύο παρατηρήσεις. Το έγκλημα αυτό δεν έγινε από μόνο του, ούτε είναι φυσική καταστροφή. Το έκαναν άνθρωποι. Το διέπραξε η χριστιανική Ευρώπη. Το διέπραξαν οι χριστιανοί της Ευρώπης. Την κύρια ευθύνη την έχουν οι Γερμανοί Ναζί. Αλλά πρόκειται, και παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, για πανευρωπαϊκό έγκλημα. Στην Ανατολική Ευρώπη, ιδίως Ρουμανία και Ουκρανία, οι φασίστες των χωρών αυτών σκότωναν τους Εβραίους με το όπλο στο χέρι. Εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους σκότωσαν με το όπλο στο χέρι. Σε άλλες χώρες που δεν συνέβη αυτό, οι κοινωνίες δεν τους προστάτεψαν. Αρκετές φορές τους κατέδωσαν και πάρα πολύ συχνά λαιλάτισαν τα σπίτια τους και τα μαγαζιά τους, ευθύς μόλις φορτώθηκαν στα τρένα. Η Ελλάδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά εξόντωση των Εβραίων σε όλο τον κόσμο. Είναι περίπου το 85%. Ξέρουμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό εξόντωσης των Εβραίων σε μια κοινωνία, τόσο περισσότεροι απροστάτευτοι έμειναν από αυτή την κοινωνία. Είναι ερευνητικό, αδιαμφισβήτητο ερευνητικό δεδομένο. Έχουμε και αντίστροφα παραδείγματα. Στη Γαλλία έφνης, οι Εβραίοι που εκτοπίζονται και εξοντώνονται είναι 25%. Σώθηκε δηλαδή το 75%. Με τεράστια συμβολή εδώ της Καθολικής Εκκλησίας. Δεύτερη παρατήρηση. Η αιτία του εγκλήματος είναι ο αντισημιτισμός. Είναι η δυσχιλιετής παρουσία του αντισημιτικού μίσους στην Ευρώπη. Βεβαίως, δεν μπορώ να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας την κύρια ευθύνη για αυτή τη μακρά διάρκεια, την ενιγματική, αν θέλετε, διάρκεια του αντισημιτισμού, φέρουν οι χριστιανικές εκκλησίες. Ο εβραϊσμός έχει ιτηθεί και πολιτικά και θρησκευτικά. Υπάρχουν περιοχές της Ευρώπης όπου δεν υπάρχει ίχνος Εβραίου και όμως ο αντισημιτισμός και το μίσο αντίον τους ανθεί κεφάλι σε όλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ιστορίας. Το Auschwitz θέτει πράγματι με οξύ τρόπο το ζήτημα της παρουσίας και της πρόνοιας του Θεού. Το ερώτημα, πού είναι ο Θεός. Γιατί θέτει με μεγαλύτερη οξύ από άλλες περιπτώσεις τέτοιων τραγωδιών. Διότι αυτοί οι άνθρωποι που χάθηκαν, χάθηκαν επειδή είχαν μείνει πιστοί στο Θεό. Εάν οι Εβραίοι, με άλλα λόγια, είχαν αποστατήσει όλα αυτά τα 2.000 χρόνια, είχαν εγκαταλείψει την πατρώα πίστη, δεν θα υπήρχε το Auschwitz. Το Auschwitz υπάρχει επειδή αυτοί οι άνθρωποι, μέσα από ανίποτους διωγμούς, όλα αυτά τα χρόνια, τα 2.000 χρόνια, έμειναν πιστοί στο Θεό. Άρα δεν μπορεί εδώ να επικαλεστεί κανείς ένα παραδοσιακό θρησκευτικό επιχείρημα ότι τιμωρήθηκαν για την προστασία τους. Εξοντώθηκαν για τον αντίθετο λόγο. Εξοντώθηκαν επειδή έμειναν πιστοί. Το ερώτημα είναι επομένως ποια είναι η σχέση αυτού του Θεού που τον θεωρούμε Θεό ελέος, με το βασανισμό και το μαρτύριο εκατομμυρίων αθώων που του έμειναν πιστοί. Μπορούμε να το γενικεύσουμε και να το εξετάσουμε και πέρα από τα όρια του Auschwitz, που ξαναλέω
θέτω το ερώτημα με πολύ σκληρό τρόπο, με πολύ ακραίο τρόπο. Το ερώτημα αυτό είναι κεντρικό ερώτημα του μονοθεϊσμού. Στον πολυθεϊσμό δεν υπάρχει. Στην αρχαία ελληνική θρησκεία δεν υπάρχει τέτοιο ερώτημα. Οι θεοί εκεί είναι ότι και οι άνθρωποι, συμπεριφέρονται όπως και οι άνθρωποι, συγκρούνται μεταξύ τους, δολοπλοκούν, συμπαρατάσσονται όταν επεμβαίνουν στα ανθρώπινα με τους μένει τους δε. Δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο ζήτημα. Είναι αδιανόητο. Το ζήτημα είναι αποκλειστικά. Το ερώτημα είναι αποκλειστικά μονοθεϊστικό και σε αυτό το ερώτημα δοκιμάζεται η μονοθεϊστική πίστη. Χωρίς το ερώτημα αυτό, ο μονοθεϊσμός θα ήταν μια απλή και εύκολη υπόθεση. Επειδή υπάρχει το ερώτημα αυτό, είναι δύσκολη υπόθεση που γι' αυτό αξίζει τον κόπο. Και το ερώτημα αυτό είναι εκείνο που δείχνει κατεξοχήν την πνευματική, τη μεγάλη πνευματική ένταση της μονοθεϊστικής πίστης. Θα μου πείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που πεθαίνουν αθώοι στην ιστορία, στο Auschwitz. Γιατί τώρα, γιατί στην εποχή μας, να τίθεται με μεγαλύτερη ένταση και από τους Εβραίους στοχαστές και θεολόγους και από τους Χριστιανούς. Πιστεύω ότι τίθεται με μεγαλύτερη ένταση σήμερα, να είμαστε ειλικρινείς, ζούμε σε έναν κόσμο, τον κόσμο της αυτονομίας και της χειραφέτησης του ατόμου και της ηλικιώδους ανάπτυξης επιστήμης, όπου η πίστη δεν είναι πιστευτή, δεν είναι εύκολα πιστευτή. Η πίστη μας έχει ρογμές, δεν είναι αραγής, είναι ρακώδης. Και γι' αυτό θέτουμε και εμείς οι ίδιοι στην πρώτη καθημερινή δοκιμασία αυτόματα σχεδόν το ερώτημα που είναι ο Θεός. Έχουν δοθεί πάρα πολλές απαντήσεις. Δεν τις παρουσιάσω, δεν είναι της ώρας, δεν είναι θεολογικό ή φιλοσοφικό σεμινάριο. Όλες όμως, όλες έχουν προβλήματα. Καμία δεν μπορεί να είναι πλήρως ικανοποιητική. Εγώ προσωπικά, μετά από αρκετά χρόνια που έχω ασχοληθεί με το ερώτημα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Και ο πατήρ Βασίλειος ευτυχώς λέει το ίδιο. Και εδώ χειρώνεται πίσω από ένα παγερό και άχρηστο εν τέλει στην πρώτη δοκιμασία εγχειρίδιο δογματικής. Σας διαβάζω. Η αναμέτρησή μας με τη σιωπή του Θεού, με την προκλητικά διαφαινόμενη αδιαφορία Του ή και ανυπαρξία Του ακόμη, αναμέτρηση που δεν ξέρω αν ποτέ θα λάβει τέλος, ίσως και να είναι τελικά το αναπόσπαστο τμήμα της μόνης αληθινής προσευχής μας. Ο μόνος άθλος της αγάπης μας. Η λύση του δράματος αυτού είναι ουσιαστικά η λύση του δράματος της ιστορίας, η οποία λύση τοποθετείται μετά το τέλος της ιστορίας. Αν σήμερα η πίστη έχει ραγίσει, η κύρια ρογμή της είναι η δυσκολία μας να πιστέψουμε στην έλευση της Βασιλείας, στην Ανάσταση των νεκρών, στον Παράδεισο. Το ερώτημα λοιπόν θα μείνει εκεί, αναπάντητο, και θα μας ακολουθεί και θα τίθεται και θα επανατίθεται με ποικίλες αφορμές. Και άλλοτε θα δίνουμε την μια απάντηση και άλλοτε την άλλη. Αν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να την αναζητήσουμε αλλού. Και εννοώ πολύ απλά το εξής και τελειώνω.
Ας αφήσουμε το ερώτημα του κακού και τις σχέσεις του κακού με τον Θεό και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορεί ο καθένας, όσο μπορεί ο καθένας, για να προχωρήσει το καλό σε αυτόν τον κόσμο. Αν πράγματι πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και ελέους, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, όχι βέβαιος για να επικρατήσει, αλλά για να αυξηθεί η παρουσία Του μέσα σε τον κόσμο, το δικό μας κόσμο, με μικρές καθημερινές πράξεις καλοσύνης. Ας περιορίσουμε την παρουσία του κακού και ας αφήσουμε το θεωρητικό ερώτημα της σχέσης του κακού με τον Θεό άλυτο για να δοκιμάζει διαρκώς την πίστη μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταύρο Ζουμπουλάκη. Όντως τα μεγάλα ερωτήματα δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. Και είναι αυτό μια δοκιμασία για την αυτάρκειά μας. Πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί είμαστε αυτάρκης και νομίζουμε ότι έχουμε τις απαντήσεις για όλα τα υπαρξιακά ζητήματα στο τσεπάκι μας. Δεν τελειώσαμε εδώ. Όσοι συμμετείχαν και συμμετέχουν στις κινηματογραφικές βραδιές στην ενορία του Πατρός Βασιλείου έχουν να καταθέσουν και τη δική τους μαρτυρία και το δικό τους βίωμα μέσω της ανάγνωσης ενός κειμένου που θα μας διαβάσουν ευθύς αμέσως. Κατρίνα, στο βίντεο. Σε μια εποχή που η ποιότητα είναι ομολογουμένως δυσέβρετη, αποτελεί σπάνια ευκαιρία ζωής η συνάντηση του καθενός μας με πρόσωπα που επιμένουν πως η ζωή δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, πως η αλήθεια υπάρχει και το μυστήριο είναι ο χώρος της. Πως η τέχνη δεν είναι για διασκέδαση και πως η Εκκλησία δεν έχει γυρίσει την πλάτη της αυτήν. Η απόψινή εκδήλωση μαρτυρά πως όλοι εμείς αξιωθήκαμε μιας τέτοιας σπάνιας ευκαιρίας και ο Πατήρ Βασίλειος είναι αυτή. Η απόψινή εκδήλωση μαρτυρά πως όλοι εμείς αξιωθήκαμε πραγματικά κάτι του διαφορετικού, κάτι του σπάνιου και κάτι του πραγματικά μη αναμενόμενο. Τι να πρωτοπεί κανείς για αυτή τη μοναδική εμπειρία των κινηματογραφικών συναντήσεών μας. Πώς να στριμώξει μέσα σε λίγες μόνο γραμμές ό,τι ζήσαμε και ζούμε κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα στο πνευματικό κέντρο του ναού μας, στο πλαίσιο των αιωνικών μας συναντήσεων. Με βαθύ αίσθημα ποιματικής ευθύνης, ο Πατήρ Βασίλειος όλα αυτά τα χρόνια μας μίλησε ένα άλλο κινηματογράφο, επιλέγοντας ταινίες οι οποίες πολλές φορές δεν έχουν καν προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας μας, καλώντας μας να υιοθετήσουμε έναν διαφορετικό τρόπο θέασης του κόσμου, ασκούμενη στη διάκριση του ουσιώδους, τόσο στις ταινίες όσο και στην ίδια μας τη ζωή. Η εμπειρία είναι δυνατή και ξετυλίγει μπροστά μας πνευματικούς ορίζοντες μέσα από την διεισδυτική ματιά και τη θεολογική προσέγγιση θεμάτων με τα οποία διαιώνια παλεύει ο άνθρωπος, προσπαθώντας να βρει νόημα και σκοπό. Το να επιλέγεις ταινίες σύγχρονες ως μέτρο το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης και να αναδεικνύεις τον πολιτισμό της Εκκλησίας, που αιώνες τώρα χτίζεται και ταξιδεύει ως εμάς, μαρτυρεί έργο Θεού αλλά και συνέργεια του ανθρώπου. Ένας ιερέας μας άνοιξε μια νέα διάσταση για να υπάρξουμε ως μέλη Χριστού, να συναντηθούμε με την τέχνη και να βρεθούμε στο χώρο της καρδιάς. Και ξάφνου ανακαλύπτουμε πως ο ήλιος ενδιαφέρεται για μας και η θάλασσα κυματίζοντας μας μιλά. Το κάλεσμα σε αυτό το μαγευτικό κινηματογραφικό ταξίδι συνεπαίρνει κάθε συμμετέχοντα, καθώς μας βγάζει από την υποθετική ζωή της καθημερινότητας και μας κάνει να κοιτάμε την αλήθεια, όπως γράφει και ο Πατήρ Βασίλειος στο αφιερωματικό σημείωμα στο ξεκίνημα του βιβλίου. Κανείς μας σίγουρα δεν φανταζόταν τους απίστευτους κόσμους που θα ανοίγονταν μπροστά μας, όταν το μόνο που κάναμε ήταν απλώς κάποια στιγμή να πάμε για εξομολόγηση σε εκείνον. Αυτό λοιπόν ήταν το ξεκίνημα. Ταξίδια εμπειρίες μέσα από τη σχέση με ένα πνευματικό που μοιράστηκε και εξακολουθεί να μοιράζεται μαζί με όλους εμάς, διαφορετικούς ανθρώπους, τους ορίζοντες της δικής του ψυχής. Προσπαθούμε κάθε φορά να ξεπερνάμε την επιφάνεια, να βλέπουμε πέρα από τις εικόνες και η θέαση του κόσμου να αντανακλάται στα μάτια της ψυχής μας. Μέσα από τις ταινίες που μοιράστηκε μαζί μας, ελάχιστες μπορούμε να πούμε από τις οποίες παρουσιάζονται στο βιβλίο του,
και μέσα από την διαισθητική του ματιά σε αυτές καλλιεργηθήκαμε σε καινούργιους τρόπους αντίληψης και θέσης των πραγμάτων και της ζωής μας ευρύτερα. Ο καθένας μας ανακαλύπτει νοήματα προκλήσεις και έτσι κάθε φορά ό,τι έπεται της ταινίας είναι συναρπαστικό. Κάθε ταινία αποτελεί ένα ταξίδι μοναδικό στη χώρα των μεγάλων προσδοκιών, των υψηλών νοημάτων και των εκπλήξεων με οδηγό τον πατέρα Βασίλειο και συνεπιβάτης του όλους εμάς. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά με κοινή δίψα για τα ουσιώδη της ζωής. Συναντιόμαστε κάθε μήνα για αυτές τις κινηματογραφικές προβολές, για αυτές τις εκπλήξεις που απλόχερα μας προσφέρει η 7η τέχνη και αυτό που ανακαλύπτουμε είναι το πόσο σημαντική είναι και η άλλη ματιά, η διαφορετική θέση του αδερφού σου. Πόσο συναρπαστικό και εγωιτευτικό είναι να συνειδητοποιείς μέσα από τη συζήτηση που ακολουθεί τον διαφορετικό τρόπο αντίληψης και θέασης που ο καθένας μας έχει πάνω στο ίδιο και κοινό, αλλά πολλές φορές να διαπιστώνεις και την αρμονία των συγκλήσεων. Ειλικρινά μας γοητεύει το γεγονός, κάτι που άλλωστε φαίνεται και μέσα από το βιβλίο του, πως ο πατήρ Βασίλειος μπορεί να πάρει μια απλή πρόταση, μια κοινότυπη στιγμή και σκηνή, αδιόρατη στα μάτια όλων μας και να της δώσει ένα άλλο νόημα. Απαλού φερμένο, όπως θα έλεγε και ο αγαπημένος του Οδυσσέας Ελίτης, στα κείμενα του οποίου παρεμπιπτόντως αμέτρητες φορές μας έχει ταξιδέψει. Μπορεί να σε μάθει πώς να βλέπεις το απλό και καθημερινό ως φορέας έκπληξης, πώς γίνεται μέσα σε μια κοσμική θάλασσα μοναξιάς, εσύ να μην είσαι πια το ερημονήσι, αλλά ένας τόπος συνάντησης και συντροφιάς. Τελικά όταν θέλει κανείς να είναι αληθινά πνευματικός πατέρας, πρέπει να προχωράει πέρα από τα γνωστά και τα αυτονόητα, να μπαίνει από πολλές ρογμές και ανοίγματα στη ζωή και στις καρδιές των ανθρώπων, να δημιουργεί τέχνη, να παίρνει ασχημάτιστους όγκους και να τους μιλεύει σε κόρες αγαλμάτινες που σου χαμογελούν από μακριά. Πρέπει να είναι καλλιτέχνης και ποιητής. Πρέπει και εσύ όμως να ακούς το ψήφιρό του, με τα λόγια της Μπαμπέτ. Μια μεγάλη κραυγή βγαίνει από την ψυχή του καλλιτέχνη. Δώστε μου την ευκαιρία να κάνω το καλύτερό μου. Προσδοκούμε, πατέρα Βασίλειε, να είμαστε εμείς αυτή η ευκαιρία και τα ορτίκια σε σαρκοφάγο το δείπνο που εσείς θα μας προσφέρετε. Πατέρα Βασίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Κατερίνα και τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν με το δικό τους τρόπο στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Η προσπάθεια συνεχίζεται, οπότε προσεχώς μπορεί να αναμένουμε και ένα δεύτερο τόμο με άλλες ταινίες. Πατέρα Βασίλη, ήρθε η σειρά σας. Θα προσπαθήσω βέβαια και ευχαριστώ πολύ για την εμπίστοση μαζί, κύριε Ζουμπούλα, και να μην πλατιάσω τώρα. πολύ χρήσιμη η συμβουλή σας. Βέβαια, ξέρετε, είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, βέβαια, γιατί η αγάπη είναι πάρα πολύ μεγάλη και είμαι μόνος μου τώρα εδώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Μακαριώτατο Αρχιεπισκοπό μας, όπως και τον Πρωτοσύγγελο της Αρχιεπισκοπής μας, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Θεσπιών, κύριο Σημεών, και τον αναπληρωτή διευθυντή του Ιδρύματος Πνευματικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον πατέρα Θεολόγο Αλεξανδράκη, υπό την αιγίδα του οποίου Ιδρύματος στεγάζεται η σημερινή μας εκδήλωση, αλλά και οι οποίοι μας προσέφεραν αυτόν τον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου για να πραγματοποιηθεί η σημερινή παρουσίαση, η εκδήλωση του βιβλίου μας. Θα ήθελα να περάσω στους εισηγητές και πρωτίστως τον κύριο Ζουμπουλάκη. Και ήθελα να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για την παρουσία του σήμερα εδώ, αλλά για τα όσα μας έχει διδάξει μέσα από τα κείμενά του, για την τόλμη των προσωπικών εξομολογήσεων μέσα από τα βιβλία του και βεβαίως για την ευαισθησία του ιδιαιτέρως στο μέγα έγκλημα του Ολοκαυτώματος, αποκαλύπτοντας και σε εμάς κρυμμένες πλευρές αυτής της τραγωδίας. Ήταν τουλάχιστον προσωπικά για μένα τα κείμενα του κ. Ζουμπουλάκη μια μεγάλη πηγή έμπνευσης για να εντρυφήσω κι εγώ και το ομολογώ ότι τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια που ασχολήθηκα και έχω διαβάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος σε ό,τι υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία τουλάχιστον για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι μία από τις αφορμές και τις πηγές έμπνευσης ήταν ο κ. Ζουμπουλάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κ. Χρυσόστομο Σταμούλη, όχι μόνο για τον κόπο στον οποίο υπευλήθη να έρθει από τη Θεσσαλονίκη και να παραστεί σήμερα μαζί μας,
αλλά για το γεγονός, κάτι που του το έχω πει και προσωπικά σε άλλη στιγμή, πως αποτελεί έναν από τους ελάχιστους επιζώντες ποιητές του ακαδημαϊσμού ή του διανοητισμού, εάν θέλετε καλύτερα. Δηλαδή, αυτό που με συγκλώνησε πάντοτε στον κύριο Σταμούλη, έχοντας διαβάσει τα βιβλία του, είναι το πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που είναι μέσα στον χώρο τον ακαδημαϊκό του πανεπιστημίου να έχει διασώσει αυτή την αμεσότητα του καρδιακού λόγου και να μην μιλάμε μια ξύλινη επιστημονική ρητορία. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Φυσικά, να ευχαριστήσω τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, επιστήθιο φίλο και αγαπημένο μου αδελφό, για την κινηματογραφική του ευρυμάθεια, που πάρα πολλά με έχει διδάξει, εμένα προσωπικά, όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια να πω ότι όλες αυτές οι ταινίες οι οποίες καταγράφηκαν στο βιβλίο μου είναι και το προϊόν αμέτρητων συζητήσεων που έχουμε κάνει μαζί με τον πατέρα Βασίλη, με τον πατέρα Χριστόδουλο, σε προσωπικές μας στιγμές. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μπάρλα, όχι μόνο βέβαια για αυτό που είπε και στην αρχή, για την εξαιρετική του κατ' εμέ φιλολογική επιμέλεια στο βιβλίο μου, αλλά και για τη μεγάλη αγκαλιά που άνοιξε στο βιβλίο μου, αγκαλιά όχι μόνο ραδιοφωνική, αλλά την αγκαλιά της αγάπης του. Αγκάλιασε το βιβλίο σαν ένα δικό του παιδί. Και αυτό είναι για το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ. Θα ήθελα να περάσω βέβαια στις ευχαριστίες στον εκδότη μου, στον κύριο Σεφεριάδη και στη σύζυγό του, την κυρία Χριστίνα Γρηγόρη Σεφεριάδη, όχι μόνο γιατί στεγάζουν εκδοτικά τις περιπλανόμενες ανησυχίες μου, αλλά και για την αγάπη και την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που όλα αυτά τα χρόνια έχει μεταξύ μας αναπτυχθεί και με τα παιδιά τους, τη Μαρία, τον Πέτρο και τη Σοφία, και που πραγματικά τους νιώθω σαν ένα κομμάτι όλης αυτής της πορείας και της συνοδοιπορίας και είναι, ξέρετε, πολύ. Αυτή είναι η προσωπική μου έτσι, εκτίμηση, είναι πολύ σπάνιο πράγμα στον χριστιανικό εκδοτικό χώρο να συναντάς ανθρώπους με ταπεινό φρόνημα και με μια απλότητα στον τρόπο τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες του Δημιουργικού Γραφείου της Εταιρείας Βιβλιοτεχνία που είχαν τη γραφιστική επιμέλεια του βιβλίου και ιδιαιτέρως τη Χριστίνα, η οποία νομίζω ότι εξακολουθεί να παραμένει γραφίστρια μετά τη συνάντησή της μαζί μου. Διότι είχε τεράστια υπομονή να δεχθεί όλες τις ιδιοτροπίες μου και τις αμέτρητες διορθώσεις τις οποίες κάναμε στο σύστημα του βιβλίου. Και βέβαια, μέσα από την καρδιά μου, να ευχαριστήσω τη Δεσποινίδα Αγγελική Ταβαρίνου, καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όχι μόνο γιατί έγινε τα μάτια μου, διαβάζοντας για μένα και μεταφράζοντας πάρα πολλά κείμενα στη γαλλική γλώσσα, ποιητικά κείμενα σε σχέση με το ολοκαύτωμα, και έτσι είχα και εγώ πρόσβαση στην γαλλόφωνη βιβλιογραφία ακριβώς, αλλά θέλω να την ευχαριστήσω για την ευαισθησία της καρδιάς της, ιδιαίτερα στις ημωγές του ολοκαυτώματος. Είναι πολύ σπάνιο πράγμα σε μια νέα κοπέλα να έχει αυτή την οξύτατη ευαισθησία για τέτοιες ιστορικές περιόδους και για τέτοια συμβάντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο εδώ του Πολιτιστικού Κέντρου, τον πατέρα Ζήση Κτενίδη, αγαπημένο αδελφό, για τη συμβολή του στην απόψινή εκδήλωση με πάρα πολλούς τρόπους. Ένας από τους οποίους είναι η μουσική επιμέλεια, την οποία ακούγαμε καθώς μπαίναμε στον χώρο αυτό, αλλά και μετά από λίγο που θα τελειώσει. Αλλά βέβαια και όλη η δημιουργία του βίντεο, το οποίο είδαμε στο ξεκίνημα της εκδήλωσης. Και να ευχαριστήσω βέβαια και όλους εσάς για την απόψινή παρουσία σας που κατακλείστε αυτό το χώρο, είναι και πάνω γεμάτος ο χώρος. Γιατί δεν χωράγαμε κάτω. Αυτό, ξέρετε, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και μια πολύ μεγάλη συμπαράσταση σε όλο αυτό το έργο το οποίο αθόρυβα γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στην ενορία μας. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι έχουμε την ανάγκη όλοι οι άνθρωποι, αυτό που παράγουμε, αυτό που λέμε, αυτό που είμαστε, αυτό που δημιουργούμε, κάποιος να το παίρνει. Να υπάρχει απέναντι μας κάποιος που αισθανόμαστε ότι απλώνει τα χέρια του και το δέχεται. Δεν μπορεί αυτό που δημιουργούμε απλά να πετυχαίνει στον αέρα. Εσείς λοιπόν γίνεστε, και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, εσείς γίνεστε αυτά τα πρόσωπα τα οποία στέκονται έναντι ημών με απλωμένα τα χέρια και δέχεστε όλη αυτή τη δημιουργικότητα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φυσικά τελευταία,
άπειρες ευχαριστίες σε όλα τα παιδιά, τους νέους και τις νέες που όλα αυτά τα χρόνια με συντρόφευσαν και με υπέμειναν στα κινηματογραφικά μας αυτά ταξίδια, έτσι όπως είπανε, το οποίο στην αρχή μόνο εύκολο δεν ήτανε, αλλά μου δείξαν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και τελικά με δίδαξαν πάρα πολλά πράγματα ότι ο άνθρωπος μπορεί να καλλιεργηθεί, αρκεί να το θέλει, αρκεί ξέρετε θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως η συγγραφή ενός βιβλίου, αλλά και η ανάγνωση ενός βιβλίου, δεν είναι τυχαία πράξη. Δεν αποτελεί μια διασκέδαση της μοναξιάς, ούτε είναι και στοιχείο της απομόνωσης. Είναι δημιουργία σχέσης, και το να γράφεις ένα βιβλίο, αλλά και το να διαβάζεις ένα βιβλίο. Μιας και είπαν και τα παιδιά, και το ξέρουν πάρα πολύ καλά, ότι ένας από τους ανθρώπους που με έχει διαμορφώσει, τα κείμενα τα οποία με έχουν διαμορφώσει βαθύτατα μέσα στην καρδιά μου, είναι ο Οδυσσέας Ελίτης. Και θα μου επιτρέψετε να πω ένα πολύ μικρό κομματάκι, τρεις σειρούλες. Λέει ο Ελίτης σε μια συνέντευξη που είχε δώσει: «Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν κάθισα ποτέ να συμμορφώνομαι με τα κέφια του αναγνώστη που βρίσκεται μπροστά μου, αλλά του αναγνώστη που θα ήθελα να βρίσκεται μπροστά μου. Και αυτό πολλές φορές καταλαβαίνω ότι με απομακρύνει από την κοινή κατανόηση». Αυτό που ήθελα να πω εγώ σε σχέση με αυτή την διαπίστωση του Ελίτη είναι πως όσον αφορά εμένα, το βιβλίο δεν σκορπίζεται στην εκδοτική αγορά. Δεν είναι φεύγολα που πετιέται και όποιος το βρει το διαβάζει. Με το βιβλίο αναζητάς αυτόν που θέλεις, όπως και στον έρωτα. Χωρίς όλος να το γνωρίζει, εσύ όμως τον αναζητάς. Γι' αυτό και στη μαζική κατανόηση κηρύσσει σε απόν. Αυτό το λέω γιατί είστε πραγματικά όλοι εσείς και πολύ περισσότεροι ενδεχομένως άνθρωποι τους οποίους εμείς αναζητούμε. Δεν είστε τυχαίοι αναγνώστες. Αλλά και η ανάγνωση, όχι μόνο η συγγραφή ενός βιβλίου, δεν είναι πράξη τυχαίας αναψυχής. Και πάλι αναζητάς. Δεν μαζεύεις από την πληθώρα στα ράφια των βιβλιοπωλείων το περίσσευμα. Φλερτάρεις το ένα ή τον ένα. Με έχετε επιλέξει. Και εγώ έχω επιλέξει εσάς. Και χωρίς να πω τίποτε άλλο, άλλες τρεις γραμμές από τον Ελίτη, που δεν χρειάζεται νομίζω κανένα σχολιασμό. Η έκφραση των αισθημάτων και των συγκινήσεων που μας διακατέχουν δεν γίνεται κάθε φορά παρά με λέξεις. Και οι λέξεις για άλλους δεν στοιχίζουν τίποτε. Για άλλους είναι η ίδια η ζωή. Προχωρεί κανείς όπως ο ακροβάτης πάνω σε ένα σχοινί. Και η αγωνία του παραμένει. Θα καταλάβουν οι άλλοι. Θα φανεί η διαφορά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.